Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε στις παρεμβάσεις. Είναι Τρίτη 12 Απριλίου. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Να καλησπέρισω τους συναδέλφους, τον Νίκο Ελευθερόγλου, τον Γιώργο Καλαμέρο. Καλησπέρα και στους δύο. Και έχουμε και εσωτερική επικαιρότητα, την οποία θα κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια βέβαια και μεταξύ μας, αλλά και με το πολιτικό μας πάνελ. Αλλά να ξεκινήσουμε, Νίκο, νομίζω και Γιώργο, από τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία. Γιατί είχαμε και μια εξέλιξη των τελευταίων ώρων, νομίζω πολύ σημαντική, που αφορά τον πρόεδρο της Γερμανίας, τον κύριο Στάινμαγερ, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ και δύο χρόνια, νομίζω. Παραπάνω, ναι. Τρία. Και ο οποίος έκανε και πρόσφατα αυτοκριτική για την πολιτική της περίοδου Μέρκελ, διαχωρίζοντας θέση του με έναν τρόπο. Δηλαδή. Ναι, ακριβώς πήρε μια θέση πολύ πιο προοδευτική. Είπε ότι ήταν λάθος ότι στήριξαμε τόσο πολύ τον Πούτιν για τη Ρωσία. Πρέπει να αλλάξουμε γραμμή. Και είναι εντυπωσιακό πραγματικά η εξέλιξη αυτή που προανήγγειλε και ο Σωτήρης, ότι χαρακτηρίστηκε πέρσον νον γκράτα από τον κύριο Ζελένσκι, δηλαδή ανεπιθύμητος. Να επισκεφτεί το Κίεβο, στο οποίο είχε εκφράσει την επιθυμία. Θα ήταν ο πρώτος πρόεδρος που θα πήγαινε μεγάλης χώρας, θα πήγαινε να επισκεφθεί την Ουκρανία. Της Γερμανίας. Δεν είναι μιας χώρας, θέλω να πω. Ο πρόεδρος Γερμανίας. Μπορεί να είναι πρόεδρος, να μην είναι καγκελάριος, να μην έχει τις θερμοδιότητες, αλλά είναι πρόεδρος. Θεσμικά είναι αρχηγός του κράτους. Είναι ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό και στη σοσιαλδημοκρατία, γιατί είναι σοσιαλδημοκράτης πολιτικά. Αλλά και ένα ισχυρό πρόσωπο και αποδεκτό από τη Γερμανική Βουλή. Γιατί όμως, έτσι, αυτό δεν είναι. Γιατί στο παρελθόν και ο ίδιος προσφάτως απολογήθηκε για τις σχέσεις του με την Ρωσία και με τον κύριο Πούτιν. Στο παρελθόν, έτσι. Λοιπόν, μια που είμαστε στην Ουκρανία, θα μείνουμε και στην Ουκρανία. Έτσι, αλλά επειδή είναι και ο Γιάννης Κανελάκης, ο συνάδελφος εδώ πέρα και παρακολουθεί τις εξελίξεις από κοντά, από το Κίεβο, και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να του δώσουμε το λόγο να τον ακούσουμε, να μας πει τα τελευταία από εκεί και θα συνεχίσουμε εμείς. Γιάννη, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα, Σωτήρη, καλησπέρα από την Ουκρανία, από το Κίεβο. Βρισκόμαστε στα περίχωρα του Κίεβο αυτή τη στιγμή. Κάνουμε το υπορικό πέμπτη, θα την κορυφώ. Αυτό που κάνουμε τις περιοχές, τα μέτωπα. Κάνουμε την τηλεόραση του μπροστά. Η κατάσταση, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και δεν γνωρίζετε, σας ενημερώνουμε ότι είναι πρικτή η κόλαση και η πρίκτη ακόμα βασανίζει και ταλανίζει και δίνει η κατάσταση και πτήση στους κατοίκους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακόμα, όπως λένε, πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ποια θα είναι η ζωή τους, τι θα γίνει με τους πρόσφυγες, τι θα γίνει με τα παιδιά, τι θα γίνει με τα σπίτια τους. Κάθε μέρα βομβαρδίζουν το Κίεβο, το Πρεβαλιστόπο. Κάθε μέρα γίνονται περιπολίες με αυτοκίνητα μέσα στο κέντρο της πόλης, αλλά και γύρω από την πόλη. Γιατί φοβούνται και δεν εμπιστεύονται, λένε τους Ρώσους. Και το έχουν δείξει στο παρελθόν, λέγανε δεν θα κάνει σχέση όπως κάνανε. Και τώρα φοβούνται που να τεραπάτησε και μπορεί να. Λοιπόν, η γραμμή δεν ακούγεται. Συγγνώμη, Γιάννη, με συγχωρείς. Γιάννη, θα σε διακόψω. Γιάννη, θα σε διακόψω. Η γραμμή είναι πάρα πολύ κακή. Να επιχειρήσουμε να φτιάξουμε λίγο τη γραμμή για να ακούνε και αυτοί που μας παρακολουθούν. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, να δούμε αν μπορέσουμε να τη φτιάξουμε. Εμείς συνεχίζουμε εδώ και θα προσπαθήσουμε άλλη μια φορά για να τον έχουμε και να ακούγεται καλά. Έτσι, αυτό που λέγατε για τον Ζελένσκι. Φαντάζομαι δύο μήνες έτσι πολύ. Ναι, ο Ζελένσκι ήθελε την έμπρακτη πια υποστήριξη στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα. Θα προτιμούσε να πάει ο Σόλτς εκεί. Θεωρεί την πρωτοβουλία Στάινμαγερ πιο πολύ συμβολική. Και φαίνεται και αυτοί κουράστηκαν με τους συμβολισμούς. Θέλουν κάτι περισσότερο από τη Δύση. Και βέβαια η Δύση ετοιμάζεται να στείλει και άρματα μάχης. Δηλαδή τον στηρίζει απόλυτα, νομίζω, τον κύριο Ζελένσκι, παρόλο που το ΝΑΤΟ θεωρητικά δεν είχε εμπλακεί στη διαδικασία. Και πίστευε. Οικονομικά και πολεμικά του στέλνει όπλα. Σήμερα έχουμε τη δήλωση του πολεμικού πρωθυπουργού ότι έχει τη μεγαλύτερη αρματομαχία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τη μάχη του Κούρσκ. Έτσι, η μεγαλύτερη μάχη τεθωρακισμένο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έχουμε ήδη τέτοιες μάχες. Έβλεπα πριν σκηνικά από το Κίεβο στο Twitter, το έβλεπα, όχι στα διαδίκτυα, όπου με τα τεθωρακισμένα τους οι Ουκρανοί προσπαθούν να σταματήσουν τις μεγάλες πομπές με τα TAF-80, τα σύγχρονα τεθωρακισμένα των Ρώσων, με κλεφτοπόλεμο βέβαια, έτσι, ρίχνοντας το πρώτο και στο τελευταίο άρμα για να τα μπλοκάρουν και να μην κινούνται. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση αν έχει δεχθεί η Μαριούπολη πόλεμο με χημικά. Δεν το επιβεβαιώνουν. Δεν το επιβεβαιώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά γίνεται συζήτηση. Ο δήμαρχος της Μαριούπολης έχει βγει και έχει πει ότι πολλοί κάτοικοι παρουσιάζουν συμπτώματα, λες και έχουν δεχθεί χημικά. Το διαψεύδουν οι Ρώσοι. Νίκο, να κάνεις λίγο διάλειμμα πάλι, βεβαίως. Γιατί μου λένε ότι μπορούμε να ακούσουμε τον Γιάννη τώρα. Βεβαίως, για να τον ακούσουμε, λοιπόν, αν μπορούμε να τον ακούσουμε. Γιάννη, να δοκιμάσουμε ξανά, έτσι να σε ακούμε καθαρά. Παρακαλώ, Γιάννη, σε ακούμε. Λοιπόν. Βρισκόμαστε, όπως είπαμε και πριν, στα περίχωρα του Κιέβου. Όπως σας είπα και πριν, Σωτήρη, οι στρατιωτικοί εδώ πέρα με τους οποίους μιλήσαμε και μετά από ερωτήσεις που κάναμε από το Blue Sky, όπου είμαστε εδώ πέρα απεσταλμένοι, είπαν ότι επιμένουμε ότι δεν εμπιστευόμαστε τους Ρώσους. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να μπουν στο Κιέβο. Χτυπούν τις γύρω περιοχές και σιγά σιγά να συγκροτούνται με σκοπό να χτυπήσουν το κέντρο και να καταλάβουν και το Κιέβο. Κάθε μέρα χτυπούν οι σιδηρίδες και προειδοποιούνται κάτι και να μπουν στα καταφύγια. Αυτό σημαίνει ότι μέσα από τα πολυβολία που έχουν και
όλες τις φορυπολίες που κάνουν είναι ένα μήνυμα που δίνουν λοιπόν προς τους Ρώσους ότι είναι σε ετοιμότητα να τους αντιμετωπίσουν και άλλοι και για μία ακόμη φορά μετά από τη εισβολή που κάνανε στις άλλες περιοχές όπως είναι το Χάρκοβο, όπως είναι το Ντονσκάνς, το Ντονμάς, το Λουγκάντ, η Μαριούπολη, η Μελιτόπολη, η Χερσόνα, Γιάννη, και όλες αυτές τις περιοχές. Γιάννη, και λοιπόν, να πάτε, ναι. Από ηθικό πώς είναι ο κόσμος εκεί, από ηθικό πώς είναι. Με κόσμο που μιλήσαμε στο Τύρι και στα περίχωρα αλλά και μέσα στο Κίεβο δεν έχει μειωθεί καθόλου η δύναμη της ψυχής τους όπως λένε αλλά και η αντίσταση την οποία έχουν και από τις οικογένειές τους αλλά και από όλους τους ανθρώπους εδώ τους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι είναι σε ετοιμότητα όπως λένε να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε επέμβαση και οποιαδήποτε εισβολή, οποιαδήποτε επιχείρηση στρατιωτική κάνουν οι Ρώσοι και στο Κίεβο. Όπως και στις γύρω περιοχές που πήγαμε παρόλο ότι έχουν βομβαρδιστεί, έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα, έχουν φύγει άνθρωποι από τα σπίτια τους, έχουν ξεκλειριστεί, είναι τα γυναικόπαιδα τα οποία έχουν πέσει θύματα, βρίσκουν πτώματα παντού. Δυστυχώς υπάρχει σε μια κατάσταση φρικτή, είναι μια κόραση και μια φρίκη που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εδώ πέρα και πιστεύουν ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει ο πόλεμος. Αλλά γι' αυτό όμως δεν εμπιστεύονται από τους Ρώσους και παρόλο ότι ακούγεται θα χρησιμοποιήσουν και χημικά. Ναι. Ελπίζουμε, λέει, να μην χρησιμοποιήσουμε χημικά, διότι αν χρησιμοποιήσουν χημικά, φοβούνται ότι ο πόλεμος θα επεκταθεί και δεν ξέρουν πότε θα ανοίξει και η κατάσταση, μήπως επεκταθεί και φοβούνται ακόμα, να το πω και αυτό γιατί μου το είπανε, φοβούνται ακόμα και ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή μια άλλη αναμέτρηση. Μάλιστα. Και όπως λένε, θέλουν λοιπόν να χωρίσουν τον κόσμο, να φτιάξουν ένα νέο χάρτη, όπως λένε στα Βαλκάνια, στις γύρω αυτές τις περιοχές. Πήγαμε και σε άλλες περιοχές, οι οποίες είναι γύρω από το Κίεβο, όπως είναι το Ιρπίν, όπως είναι το Μπούτσα, εκεί πέρα συναντήσαμε ανθρώπους. Εκεί είδαμε και τους τάφους που είχαν θάψει, τους ανθρώπους που εκτελέσανε πίσω στο κεφάλι με σφαίρες. Ακόμα ψάχνουν να δουν ποιοι ήταν οι δολοφόνοι και ποιοι ήταν οι εκτελεστές αυτών των ανθρώπων. Και περιμένουν, όπως είπαν από τη Διεθνή Κοινότητα, που θα στείλει κάποιες επιτροπές για να ερευνήσει αυτό το φαινόμενο, αυτές τις δολοφονίες που έγιναν σε βάρος των αμάχων και των γυναικόπαιδων και περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα. Αλλά τα γυναικόπαιδα, τα μεγάλα θύματα, τα οποία έχουν ξεκληριστεί και πραγματικά δεν ξέρουν πότε θα λήξει ο πόλεμος και για πόσο καιρό ακόμα θα ζουν τη φρίκη και την κόλαση αυτή του πολέμου γιατί έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς φαγητά. Είναι κλειστά όλα. Στο Κίεβο κλείνουν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Κανένα κατάστημα δεν είναι ανοιχτό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ περιπολίες. 9 η ώρα το βράδυ σε αναγκάζουν να μπεις μέσα. Μετά από 2 ώρες αρχίζουν οι σιρήνες. Τρέχουν στα καταφύγια. Αυτό το φαινόμενο προσπαθούν βέβαια να τους κάψουν το ηθικό, να καυτεί το ηθικό τους. Προφανώς, αλλά δεν πρόκειται να καυτεί το ηθικό μας και παραμένουμε δυνατοί να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επιχείρηση. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κλίμα το οποίο μας μεταφέρεις και την ατμόσφαιρα που μεταφέρεις την οποία ζεις με το δικό σου πολύ γνωστό τρόπο. Έχεις πάει σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη, έχεις παρακολουθήσει από κοντά πολέμους. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είσαι εκεί, θα είσαι και αύριο μαζί μας. Και να σου πω για την ανθρωπιστική βοήθεια. Σωστή μια τελευταία πληροφορία. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με φάρμακα και είναι η οργάνωση των γιατρών καρδιάς εδώ πέρα με υπεύθυνη την κυρία Ελένη Σωτηρίου, η οποία έχει δώσει φάρμακα και στο κεντρικό νοσοκομείο στο Κίεβο, στο Αλέξανδρο, όπως λένε, αλλά και σε άλλα νοσοκομεία και κλινικές που πραγματικά έχουν μεγάλη ανάγκη. Πολύ και είναι μια βοήθεια. Σε ευχαριστούμε. Γιάννης Κανελάκης, απεσταλμένος του Blue Sky στο Κίεβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα δικά μας, κύριε. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έχουμε τα δει. Λοιπόν, για πέστε μας τι γίνεται στα δικά μας. Το βασικότερο θέμα είναι το ενεργειακό. Εξακολουθεί και η ακρίβεια και το ενεργειακό να απασχολεί την κυβέρνηση που ψάχνει να βρει λύση ώστε να περιορίσει και το πολιτικό κόστος αλλά και το κόστος στην κάθε οικογένεια. Εκεί λοιπόν είχαμε σήμερα. Άμεσα ή μακροπρόθεσμα. Δηλαδή θα περιμένουμε 30-31 Μαΐου σύνοδο κορυφής σε 50 μέρες. Φέξε μου τη γλίστρισα. Ναι. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή 30-31 είναι κλεισμένο το ραντεβού της σύνοδου κορυφής. Μα είναι δυνατόν σε 50 μέρες. Αυτό που είπε ότι ίσως. Ναι, κατανοητό αυτό. Και το λένε όλοι όσοι έχουν απειλήσει. Εγώ δεν λέω το 50 μέρες. Εγώ λέω για τι εξορίξει στις 6 περιοχές που ακούσαμε σήμερα. Ανακοίνωσε και 5 χρόνια ακριβώς. Μου θυμίζει λίγο το Κωνσταντάρ αυτό, θυμάσαι ταινία. Το ντούπου ντούπου. Εντάξει, και κάνουμε και λίγο πίσω από τι ΑΠΕ. Να πω ότι πρώτα απ' όλα δεν συνδέεται με το άλλο τουλάχιστον η κυβέρνηση. Ναι. Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο ότι να συνεχίσει. Βέβαια, να υπάρχουν αυτές οι ανώσιμες πηγές, να επεκταθεί το σχέδιο, γιατί αυτή είναι η λύση που έχουμε μπροστά μας και ως καθαρή ενέργεια αλλά και ως πιο οικονομική ενέργεια. Είναι σημαντικό όμως ότι μπήκαμε ξανά στη διαδικασία να δούμε τι θα γίνει με τις εξορίξεις. Ο κ. Μητσοτάκης έβαλε ένα πλαίσιο γύρω στο 2023. Οι 6 περιοχές για να έχουμε μια εικόνα. Το 2023 να ξεκινήσουν έτσι. Ναι. Να έχουμε την πρώτη εικόνα, ναι. Να έχουμε μια εικόνα, ναι. Το 2027, 2028, 2029, 2030. Επειδή είμαστε στο 2022 όμως, όπως ναι, να κάνουμε τώρα. Να σου πούμε τι γίνεται. Ναι. Δυστυχώς, αν αυτά που είχαν ξεκινήσει το 2014 τα είχαν προχωρήσει όλα αυτά. Σωστό, θα τα είχαμε έτοιμα σήμερα. Είχε ξεκινήσει επί Μανιάτη, είχαν γίνει
στρατηγικέ μελέτε περιβαλλοντικών επιπτώσεων επισήγησε και σταμάτησαν τον τελευταίο. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμω κάτι πιο άμεσο. Να πούμε τι γίνεται στα καινούργια. Γιατί αυτό το από τον Απρίλιο, λοιπόν, αυτό που είπαμε και χθε, ότι κάποια από τα μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση, όπω είναι τα 200 ευρώ σε οικογένειε, όπω είναι τα 45 συνολικά ευρώ για τρει μήνε στα καύσιμα. Αυτά ήδη υλοποιούνται. Θα ανοίξει πλατφόρμα τι επόμενε μέρε για τα καύσιμα. Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη θα γίνει αυτό. Και Μεγάλη Τρίτη θα νομίζω θα δοθούν τα 200 άρια. Αν θυμάμαι καλά. Έχουμε βουτιές τιμές του πετρελαίου και εδώ έχουμε το οξύμορο, ενώ πράγματι το συζητάγαμε και παλιότερα εδώ. Αυτές οι βουτιές έχει μείον 4 σήμερα το πετρέλαιο, δεν έχει περάσει στα πρατήρια. Περίεργο. Ακόμα να είναι στα 2 ευρώ. Συνήθως περνούσανε. Ναι. Βλέπω αυτή η κακή. Όταν δεν περνάνε. Δηλαδή πρέπει να γίνουν τεράστιες βουτιές για να περάσουν τα πρατήρια. Οι τιμές, να καταλάβουμε, στο πετρέλαιο έχει φτάσει στην προπολέμου. Και όμως τα πρατήρια εξακολουθούν και είναι δύο και κάτι είναι ακόμα η αμόλυβδη, έτσι δεν είναι. Θέμα αυτό έχουμε... που ακούμε, συγγνώμη, να ρωτήσω μόνο κάτι έτσι, πριν πάρει την κυρία Ζαχαράκη. Να ρωτήσω μόνο, επειδή άκουσα ρεπορτάζ σήμερα, κάτι πληροφορήθηκα και εγώ, αλλά κυρίως άκουσα ρεπορτάζ, ότι είναι πιθανόν μέσα στις επόμενες εβδομάδες να υπάρχει παρέμβαση από την ελληνική κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το κομμάτι του φυσικού αερίου που θα οδηγήσει σε πτώση της τιμής και του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό έχει βάση για πότε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το πλαφόν φαίνεται ότι απομακρύνεται. Μία σκέψη που είχε αρχικά για πλαφόν να μπει στα καύσιμα. Άκουσα την κοτογιό για να πετρέψει σήμερα που το απέκλεισε. Δεν υπάρχει στρατηγική. Ότι δεν λειτουργεί, λέει έτσι. Αυτό που συζητάει η κυβέρνηση και πράγματι είναι εντυπωσιακό, αν αυτή η εθνική παρέμβαση που έχει στο συζητάει του κ. Μητσοτάκη, είναι να πάμε στο κόψιμο τη τιμή του φυσικού αερίου στο 50%. Δηλαδή είναι τώρα 100 ευρώ περίπου η τιμή του φυσικού αερίου, να πάει στα 50. Ναι. Και να υπολογίζεται με βάση τα 50 ευρώ η τιμή του ρεύματο. Αυτό είναι μια σημαντική. Άρα να πέσουν οι λογαριασμοί του φυσικού ρεύματο. Σωστά. Ακριβώς. Και το υπόλοιπο βέβαια ποσό, μην νομίζω ότι θα το χαρίσει κάποιο στη χονδρική σου χονδρέμπορ. Θα τίποτα. Το πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Άρα εμείς πάλι, αλλά με άλλον τρόπο. Μάλιστα. Θα είναι όμως μια σημαντική παρέμβαση, γιατί οι λογαριασμοί θα επιστρέψουν σε φυσιολογικότερα επίπεδα. Θα είναι μια αύξηση 10-15% και όχι 100% που βλέπουν και 200% και 300%. Κοιτάει με δυσπιστία ο Γιώργος Αυγάου. Όχι, γιατί υποτίθεται ότι για αυτά στέλναμε επιστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμέναμε τις συνόδους. Εφόσον μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις, γιατί δεν έγινε από το Δεκέμβριο να μην πληρώσουμε αυτά που πληρώσαμε. Όχι, δηλαδή. Αυτό που άκουσα εγώ πάντως είναι ότι ακόμα και αυτή η παρέμβαση που θέλει να κάνει η κυβέρνηση χρειάζεται και αυτή έτσι, ένα πράσινο φως σε σχέση με τα οικονομικά τα δικά μας. Και αυτό περιμένουμε κάποια απάντηση. Περιμένουμε το πόσο που θα είναι το ποσοστό ελλείμματος για να δούμε αν τελικά αυτό που υπολογίζουμε 1% που είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, να πέσει με αυτόν τον τρόπο στις περικοπές στην τιμή του φυσικού αερίου. Έχεις κάτι, Γιώργο, για να κοιτάζω ότι αυτό που αποκάλυψε ο Γιώργος χθες έχει γίνει θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης σήμερα. Αυτή η αύξηση που πέρασε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Βγάλε πριν λίγο ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ακριβώς. Που ζητάει να ακυρωθούν αυτές οι αυξήσεις. Πέστε, δεν υποχρεωτικά μας είναι. Είναι η ΔΕΗ, η οποία ανακοίνωσε 36% αύξηση στη τιμή της κιλοβατόρα σε δύο συγκεκριμένα προγράμματα για τους νέους συνδρομητές της. Έβγαλε ανακοίνωση και η ΔΕΗ σήμερα που λέει ότι δεν έχουν τη ρήτρα αυτοί οι λογαριασμοί και ότι είναι για τους νέους συνδρομητές. Έβγαλε και μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητάει την ακύρωση των αυξήσεων. Κοιτάζω εδώ λίγο την ομιλία του κ. Σκανδαλίδη, γιατί σήμερα ψηφίστηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Και εκεί έχει ανέβει η τόνη σου ακριβώς ο κ. Γιώργο, γιατί δεν το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ τα μέτρα. Δεν το ψήφισε, γιατί εντάξει, είναι ένα μπρος πίσω. Και ελληνική νήση. Λέω, κοιτάζω εδώ πέρα κάποια σημεία της πολύ ενδιαφέρουσας ομιλίας του κ. Σκανδαλίδη που λέει ότι είναι δολοφονική λογαριασμή ΔΕΗ και λέει ούτε λίγο το πολύ ότι τα χρήματα αυτά τα οποία δίδονται ως παροχές τώρα είναι ουσιαστικά από τα υπερκέρδη του ειδικού φόρου κατανάλωσης και των άλλων φόρων. Μάλιστα, στην πραγματικότητα από τη μία τσέπη τα δίνω, από την άλλη τσέπη τα παίρνω. Κύριε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την Υφυπουργό Τουρισμού, που θα είναι στο πρώτο κομμάτι της μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Ζαχαράκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Καλησπέρα και καλησπερίζω τους δημοσιογράφους του πάνελ και βέβαια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που με κάνετε μέχρι τώρα και είναι κάτι που αφορά κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση και βέβαια επειδή θα μιλήσουμε και για τον τουρισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες ετοιμάζονται έτσι για μια σεζόν που ελπίζουμε να είναι ακόμα καλύτερη και από πέρσι. Τι θες να ρωτήσεις, Γιώργο, για να πάμε στα ευχάριστα μετά, κυρία Ζαχαράκη, επειδή μηνύματα έρχονται. Με τις ξεναγούς και τους ξεναγούς τι θα κάνετε? 3 χρόνια δεν καταμετρούνται τα... Καλά, θα πάμε δεν στους ξεναγούς τώρα. Δεν είναι το κορυφαίο, θα με ξαναγεύσει. Να σου πω κάτι. Ναι, αλλά δεν είναι το ένα αυτό. Ο κύριος Χατζηδάκης κάνει την κυριακάτικη αργία στα φροντιστήρια την καταργή. Χαμηλά. Συζητάμε για την Ουκρανία, συζητάμε τι γίνεται με το αέριο στη Ρωσία. Αλλά χαμηλά κόβονται πράγματα συνέχεια για τον κόσμο. Πάμε τα λέμε. Συγγνώμη, κυρία Ζαχαράκη. Όχι, μισό λεπτό. Για να πείτε για τους ξεναγούς, εντάξει, είναι ένα θέμα προφανώς. Δεν σέβομαι απεριόριστα το έργο τους, αλλά έλεγα να κλείσουμε κάτι πιο γενικό, που όμως το είπατε μόλις τώρα. Ότι αυτό που ζούμε παντού, δηλαδή λογαριασμούς πληρώνουν και τα ξενοδοχεία. Ρεύμα. Φυσικό αέριο πληρώνουν και τα ξενοδοχεία. Πληρώνουν και τα δωμάτια τα νοικιαζόμενα. Και οι ταβέρνες που περιμένουν τους τουρίστες. Όλο αυτό τι σημαίνει για τον τουρισμό, να μας πείτε και να μας πείτε για τους ξεναγούς, για να μην νομίζετε μετά, ότι έκανα και λογοκρισία προς Θεού, έτσι. Πέστε μας.
για αρχή να πάμε έτσι σε ένα εθνικό επίπεδο το οποίο νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει δείξει και στην περίοδο της πανδημίας με τα 43 δισεκατομμύρια στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Δεν είναι κάτι το οποίο το περάσαμε πολλά χρόνια πριν, περνάμε ακόμα τις συνέπειες της πανδημίας. Νομίζω έδειξε και την πρόθεσή της να στηρίξει, αλλά κυρίως τον επιχειρηματία να τον βοηθήσει να σταθεί όρθιο και το έκανε με πάρα πολλές πράξεις, αλλά και τον εργαζόμενο να διατηρήσει τη δουλειά του. Ας μην ξεχνάμε ότι περνάμε την περίοδο που η ανεργία, είτε πρόκειται για την νεανική ανεργία, που ακόμα είναι σε ψηλά επίπεδα, όμως είναι στα χαμηλότερα δεκαετίας, και θεωρώ ότι πάνω σε αυτό πρέπει να χτίζουμε. Όταν μιλάμε για γενιές οι οποίες έχουν υποστεί τις συνέπειες πολλαπλών κρίσεων, είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, όπως δημιουργούνται στην Ελλάδα. Θέλουμε να είναι καλοπληρωμένες και βέβαια να παραμένουν οι άνθρωποι στη χώρα τους. Δεν είναι καλοπληρωμένες. Πηγαίνω τώρα στα μέτρα. Πάμε. Νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο μετράμε ήδη 4 δισεκατομμύρια μέτρα. Μάλιστα, το 1,2 δισεκατομμύρια μέτρα είναι τον Απρίλιο. Αυξημένες επιδοτήσεις ρεύματος, φυσικού αερίου, επιδότηση κατά 15 λεπτά στο λίτρο της τιμή πετρελαίου κίνησης, την επιδότηση της βενζίνης με 22 λεπτά ανά λίτρο στην υπηρετική χώρα, 28 λεπτά στα νησιά, που ξεκινάει εντός της εβδομάδας. Υπάρχει έστω ένας επιχειρηματίας του τουρισμού, κυρία Ζαχαράκη, που το πιάνουν τα μέτρα αυτά. Υπάρχει έστω ένας επιχειρηματίας του τουρισμού, ακόμα και ένας που έχει 2 δωμάτια, 3, που το πιάνουν αυτά τα μέτρα. Έχετε ενημερωθεί, φαντάζομαι, για την αυξημένη επιδότηση μέσα στο μήνα αυτό, η οποία αυξάνεται περίπου κατά τριπλό από αυτό που ήταν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα μέτρα προφανώς είναι γενικότερα, γενικευμένα, αλλά ήδη εξαντλεί τα περιθώρια η κυβέρνηση, θα συνεχίσει να το κάνει με τον εθνικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να ενισχυθούν όλοι. Και οι πιο ευάλωτοι, αλλά και αυτοί οι οποίοι πραγματικά χρειάζεται να βάλουν πλάτη και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Θυμίζω, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και με την επιστολή που έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όχι μόνο απλά με μια ανταλλαγή επιστολών, αλλά με την παρουσία και του ιδίου αλλά και των υπουργών στα αντίστοιχα κοινοτικά συμβούλια, πιέζει για ευρωπαϊκή λύση. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, προφανώς έχει και διεθνείς διαστάσεις και χρειάζεται όλοι μαζί να το αντιμετωπίσουμε. Και φαντάζομαι ότι όποιος δεν το βλέπει ως ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, ίσως να μην μπορεί να διαβάσει και πάρα πολύ την κατάσταση, την οποία αυτή τη στιγμή πραγματικά έχει έτσι επιβαρυνθεί πάρα πολύ και μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Νίκο, κύριε Ζαχαράκη, πέρυσι αυτό που έσωσε την οικονομία μας, μην κοροϊδευόμαστε, ήταν τα αυξημένα ποσοστά που συμμετείχε ο τουρισμός στο συνολικό μπάτζετ που μαζεύτηκε στο προϋπολογισμό. Ποια είναι η εικόνα που έχετε σήμερα? Έχουν παγώσει οι κρατήσεις? Συνεχίζονται με τους ίδιους ρυθμούς? Θα έχουν περισσότερους τουρίστες? Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς ένα μήνα πριν ξεκινήσουμε στην ουσία την τουριστική περίοδο? Να θυμίσουμε λίγο τα νούμερα της περσινής χρονιάς, γιατί ξέρω ότι είστε και μια εκπομπή που κινείται με τεκμηρίωση και όχι απλά με κάποιες γενικευμένες δηλώσεις. Τα έσοδα της περσινής χρονιάς στο 12μήνο ήταν 10.670.000.000. Τι σημαίνει αυτό? 60% των εσόδων που είχαμε σε σχέση με το 2019. Γιατί αναφέρουμε συνέχεια το 2019? Γιατί ήταν η χρονιά ρεκόρ για επιδόσεις αφίξεων και επιδόσεις εσόδων σε όλες τις χώρες. Περίπου 33 εκατομμύρια ήρθαν στη χώρα μας. Το 2021 λοιπόν κερδίθηκε ένα σημαντικό στοίχημα. Πήγαμε καλύτερα από το προσδοκόμενο. Πάμε στο 2022. Πώς ξεκινήσαμε? Ιανουάριος του 2022 έδειξε τις διαθέσεις των ξένων κυρίως επισκεπτών για την Ελλάδα μας, με προκρατήσεις οι οποίες υπερεύαιναν το 30% των προκρατήσεων του 2019. Πράγματι, οι τρεις πρώτες εβδομάδες του πολέμου έφεραν και ένα μούδιασμα στις κρατήσεις. Και αυτό βλέπουμε να ανακτάται η ροή αλλά και έτσι ο ρυθμός των κρατήσεων τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Βλέπουμε τις πτήσεις οι οποίες θυμίζω ότι θα είναι περισσότερες από ποτέ, σε περισσότερους προορισμούς από ποτέ, για μεγαλύτερη περίοδο και μεγαλύτερη πληρότητα. Προφανώς, επειδή μιλάμε πάντα για μια δυναμική κατάσταση, εμείς αυτή τη στιγμή διατηρούμε την αισιοδοξία μας, γιατί βλέπουμε τα στοιχεία, βλέπουμε τη ροή των αφήξεων. Δεν έχει ακυρώσει τώρα που μιλάμε. Έχει... Τώρα που μιλάμε, κύριε Ζαχάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά τώρα που μιλάμε, επειδή ακούγαμε και εμείς τα καλά, τα ευείωνα, τα νέα, Δεκέμβριο, Νοέμβριο, Γενουάριο, μέχρι να αρχίσει η ιστορία της εισβολής. Εκεί έκατσε το πρώτο που Ρώσους, Ουκρανούς, μάλλον πρέπει να τους ξεχάσουμε φέτος για λόγους που αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Ένα μικρό κομμάτι είναι, αλλά είναι σημαντικό για κάποιους αυτό το κομμάτι. Για τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Γενικότερα δεν έχει φρενάρει
το κομμάτι των κρατήσεων, για παράδειγμα, συνεχίζεται σαν να μην έχουμε πόλεμο. Δεν βλέπετε. Σας είπα πριν, ίσως τα είπα γρήγορα και να μην ακούστηκαν πολύ ευκρινώς. Μπορεί να μην το κατάλαβα εγώ καλά. Όχι. Εγώ συνήθως μιλάω γρήγορα, το ξέρω. Οι τρεις πρώτες εβδομάδες πράγματι έδειξαν από την εισβολή ένα πάγωμα, ένα μούδιασμα. Ναι. Βλέπουμε όμως τις τελευταίες εβδομάδες μια αναθέρμανση. Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα το οποίο λαμβάνουμε και από τα νησιά μας, από διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Προφανώς οι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν μεγαλύτερη εξάρτηση από Ρώσους και Ουκρανούς είναι προβληματισμένες και ψάχνουν αυτή τη στιγμή τη λογική άλλων αγορών. Όμως η έκθεσή μας στο ρωσικό στοιχείο. Να τελειώσω, θέλετε μόνο αυτό. Η έκθεσή μας στο ρωσικό στοιχείο ήταν πολύ χαμηλή. Ήταν περίπου 1%. Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, σε σχέση με την έκρηξη του 2012-2013, υπήρχε πολύ μικρότερη ροή από τη Ρωσία. Και βέβαια βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια αντικατάσταση πολλών εξ αυτών και από άλλες χώρες των Βαλκανίων, έτσι ώστε να μπορούν να στηριχτούν και αυτοί οι άνθρωποι που πράγματι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε προβληματισμό. Αυτό το 1% όμως είναι σε πανελλαδικό επίπεδο, κυρία Μασαχαράκη, γιατί βάζει μέσα είναι πολύ ψηλά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, ναι. Αν βάλετε την Πιερία, ξέρω εγώ, ή την Χαλκιδική, είναι μπορεί σωστό, να είναι 15%, 20%. Είναι σωστό ότι η Χαλκιδική έχει μεγαλύτερη έκθεση, κάποια ξενοδοχεία πρέπει να σας πω. Γιατί το λέω αυτό, όποιος παρακολουθεί τη ρωσική αγορά θα είδε ότι τα τελευταία δύο χρόνια είχε υποστεί και τις επιπτώσεις του κλεισίματος του μεγάλου ταξιδιωτικού γραφείου, του γραφείου Μουζενίδη, που έφερνε πραγματικά μεγάλους αριθμούς από τη Ρωσία. Ήταν ο μεγαλύτερος tour operator. Δυστυχώς, λόγω της απώλειας του Μουζενίδη και μετά έτσι της μετέπειτα εξέλιξης, χάθηκε και ένα σημαντικό κομμάτι της ρωσικής αγοράς. Εμείς αντιλαμβάνεστε ότι στόχος μας είναι στο Υπουργείο και η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού είναι να εξαντλήσουμε τα περιθώρια, ακόμα και τώρα που άλλαξαν έτσι, κατά ένα μέτρο οι συνθήκες, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια των άλλων αγορών. Δεν βάζετε ποσοτικούς στόχους τώρα που μιλάμε, δηλαδή συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους. Δεν βάζετε, λέτε το καλύτερο δυνατό. Αυτό λέτε, αν καταλαβαίνω καλά. Το καλύτερο δυνατό, το οποίο πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή σε κάποιες περιοχές φαίνεται να έχει ανακτήσει την ορμή του. Φαίνεται να ανακτά και μετά από τον Ιούνιο και μετά θα δούμε και μια μεγαλύτερη αύξηση στο κομμάτι των αφίξεων. Επηρεάζει το γεγονός ότι οι καθηλικοί αυτή τη στιγμή έχουν το Πάσχα τους την επόμενη εβδομάδα. Θα δείτε περισσότερο δηλαδή στα μεγάλα αστικά κέντρα, στο κέντρο της Αθήνας συγκεκριμένα, να έχουμε υψηλότερες αφίξεις και βέβαια σε κάποια νησιά. Πρέπει να πω δε ότι υπάρχουν αγορές όπως της Αμερικής που φέτος θα περιμένουμε το μεγαλύτερο αριθμό των αφίξεων. Φανταστείτε ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί 460.000 αφίξεις, περίπου 5.000 αφίξεις Αμερικανών φιλοξενούμενών μας ανά εβδομάδα. Σημαντικό λοιπόν και το στοιχείο το Αμερικανικό. Νωρίτερα από ποτέ ξεκίνησαν οι πτήσεις απευθείας μια συγκεκριμένη εταιρεία και προστίθενται πόλεις όπως και ο Καναδάς. Η Μεγάλη Βρετανία με μεγάλη δυναμική, η Γαλλία, η Γερμανία, σκανδιναβικές χώρες, το Ισραήλ δίνουν πραγματικά τον τόνο σε πολλές περιοχές. Οι περιοχές που ζουν από τον εσωτερικό τουρισμό, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιοχές όμως στην Ελλάδα. Θα κάνουν διακοπές. Τι θα κάνουν, γιατί έτσι όπως είναι τα οικονομικά των Ελλήνων και με αυτούς λογαριασμούς, όπως είναι τώρα τα πράγματα, πολύ δύσκολα θα κάνουν. Και ειδικά αυτοί που κινούνται με αυτοκίνητο, με αυτά τα καύσιμα. Δεν έχουν δυνατότητα και με το πλοίο, βέβαια. Προφανώς. Εκεί τι έχετε στο μυαλό σας, υπάρχει κάτι που σκέφτεστε? Στείλουμε μια επιστολή. Θα περιμένουμε προφανώς να δούμε, γιατί ξέρετε, είναι κακό αυτή τη στιγμή είτε να προκαταλάβουμε διαθέσεις, αλλά κυρίως έτσι να προκαταλάβουμε και την τελική πορεία. Ο λογαριασμός γίνεται κάθε φορά στο τέλος της χρονιάς. Ελπίζουμε πραγματικά ένα θετικός λογαριασμός με διάχυση γεωγραφική. Προφανώς μας ενδιαφέρει να πάνε και τα μέρη τα οποία περιμένουν να πάνε καλά το καλοκαίρι, αλλά είδαμε τις προηγούμενες χρονιές, και αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε, ότι και λόγω ή χάρη στην προτίμηση που έδειξαν πολλοί Έλληνες σε πολλά παραθαλάσσια σε Αμέρικα και της υπηρετικής Ελλάδας, φωτίστηκαν διάφοροι προορισμοί. Αυτό λοιπόν έγινε γιατί και αυτοί οι προορισμοί ήταν και για όλα τα βαλάντια, όλα τα μπάτζετ. Περιμένουμε λοιπόν αυτό το πράγμα έτσι να δούμε πώς θα λειτουργήσει μέσα στη χρονιά. Ο κοινωνικός τουρισμός είναι ήδη τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού στον αέρα. Θα δουλέψει νομίζω αρκετά καλά. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν, όπως τις πυρόπληκτες περιοχές της Βορείου Ευβοίας, έχουν και ένα ειδικό καθεστώς όπως και ο Εύρος, περισσότερες ημέρες. Και επειδή με ρωτήσατε και για προγράμματα εσωτερικού τουρισμού, οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι σήμερα πληρώθηκε ένα μεγάλο ποσό από αυτά τα οποία οφείλουμε ως Υπουργείο στη ξενοδοχεία για το τουρισμό για όλους, και να περιμένουν οι επιχειρηματίες μας και στις επόμενες 10 με 15 μέρες και επόμενη πληρωμή. Σκέφτεται να αυξήσετε καθόλου, κυρία Υπουργέ, το μπάτζετ του κοινωνικού τουρισμού?
Αυτό είναι το Υπουργείο Εργασίας. Αλλά θα πρέπει να γίνει. Εμείς είχαμε το Υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Πρέπει να πω ότι πέρσι πάνω από 200.000 ωφελούμενοι ταξίδεψαν με αυτό το πρόγραμμα. Αρκετά ευέλικτο, ωφέλησε πολλές περιοχές. Τώρα προφανώς από το Υπουργείο Εργασίας ό,τι μπορεί και ό,τι μπορεί να αξιοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί. Ήδη όμως πρέπει να σας πω ότι χιλιάδες συμπολίτες μας και προγραμματίζουν αλλά και θα ταξιδέψουν με αυτά τα προγράμματα, έτσι ώστε και ο πολύ σημαντικός εγχώριος τουρισμός να αφήσει το αποτύπωμά του. Μια ακόμα προσπάθεια την οποία κάνουμε. Για τα έξιμα των ξεναγών, το να μπορέσουμε να κάνουμε. Δεν μετριούνται, κυρία Ζαχαράκη. Για τα άλλα θα έρθουν και μόνοι. Να μας πείτε για τους ξεναγούς, λέει. Θα μας πείτε, κλείνοντας για τους ξεναγούς. Και πάλι αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα του Υπουργείου Εργασίας, το πρέπει να απαντηθεί. Εμείς προφανώς. Είναι ένα αντικείμενο. Εμείς, το ξέρω, θα σας πω. Εμείς έχουμε τις σχολές ξεναγών. Εμείς έχουμε αυξήσει τους ξεναγούς, έχουμε προσθέσει τρεις σχολές και πραγματικά πιστεύουμε και στο έργο τους. Και νομίζω ότι όσο αυξάνει και ο τουρισμός και οι ξεναγοί μας βρίσκουν καλές δουλειές, καλά πληρωμένες. Στο κομμάτι το. Επειδή ήθελα να το προσθέσω πριν, πολλές φορές δεν το αναφέρουμε πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι του οδικού τουρισμού. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές προσπάθειες φέτος. Και γιατί πραγματικά ωφελούνται αυτές οι περιοχές που ξέρω τις αναφέρατε πριν, που λαμβάνουν τουρίστες και φιλοξενούμενους από τις όμορες χώρες ή και λίγο πιο μακρινές που έρχονται με το αυτοκίνητο, γίνεται πολύ συντονισμένη προσπάθεια έτσι ώστε να είναι όσο γίνεται πιο αρμονική η διαδικασία εισόδου στη χώρα, με λιγότερες καθυστερήσεις και οι πύλες εισόδου να λειτουργούν πολύ αρμονικά. Λοιπόν, κυρία Ζαχαράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, όπως λέτε και εσείς, όταν θα έχουμε και πιο στοιχεία, για να δούμε και να σας ξαναέχουμε στην παρέα μας και ενδεχομένως και στο στούντιο εδώ, να κάνουμε λίγο πιο αναλυτική κουβέντα. Ευχαριστούμε πάντως, πολύ. Πάντως, να ξέρετε, επειδή λέτε για στοιχεία, σε πολλές περιοχές, όπως είναι η Ρόδος και η Κρήτη, αυτή τη στιγμή η πτήση της προηγούμενου Σαββατοκύριακου ήταν περίπου 150 στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε πολύ ψηλό δηλαδή, ποσοστό έτσι, για την περίοδο την οποία ζούμε. Προφανώς περιμένουμε εβδομάδα με την εβδομάδα θα υπάρχει αύξηση. Μίλησα σήμερα έτσι με ένα μεγάλο, πολύ σημαντικό τουριστικό παράγοντα της περιοχής και με τους ξενοδόχους μας συνέχεια. Είναι ευχαριστημένοι, προφανώς όμως και άνθρωποι πολύ προβληματισμένοι, δεν θέλουν να ξεραίσω τις καταστάσεις για το ενεργειακό κόστος και το σύνολο έτσι των εξόδων για τα ξενοδοχεία τους. Είναι όμως ικανοποιημένοι γιατί φαίνεται ότι οι αγορές προτιμούν την Ελλάδα μας. Οι πρόσφατες εκθέσεις που ήταν και ο υπουργός μας ο Βασίλης Κικίλιας στο Ισραήλ, αλλά και οι υπόλοιπες που γίνανε στο Βερολίνο, η παρουσία μας στις χώρες του Κόλπου λίγο πριν, στο Ντουμπάι, στη Σαουδική Αραβία, δείχνουν ότι το brand name Ελλάδα είναι ισχυρό και πραγματικά μακάρι να επιβεβαιωθεί με ακόμα υψηλότερες επιδόσεις από ό,τι είχαμε το 2021. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Τουρισμού. Καλή συνέχεια. Πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν. Αυτά, έτσι, σε μια πρώτη εικόνα, θα δούμε. Αισιόδοξη είναι η κυρία Ζαχαράκη από τη Δανία. Γιατί ο τουρισμός είναι το όπλο που μας σώσε πέρυσι. Άρα, αν λειτουργήσει και φέτος, θεωρώ ότι η οικονομία λοιπόν, πάει καλύτερα. Πάμε να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους στο στούντιο και οι τρεις σήμερα. Εδώ μαζί μας χαιρόμαστε γι' αυτό. Ο κύριος Γιάννης Μελάς, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Μελά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Σαρακιώτη, και σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους σας. Στην Αλφα Πειραιώς, ο κύριος Μελάς, να το πω. Στη Φθιώτιδα, ο κύριος Σαρακιώτης. Και ο κύριος Στέφανος Ξεκαλάκης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω που θα είστε υποψήφιος. Κάτι μου είπαν για τον νότιο τομέα, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Ίσως, είναι, οπότε, πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς, δεν το λέω. Κάπου θα είστε υποψήφιος, φαντάζομαι και εσείς. Θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, κύριε Μελά, να ξεκινήσουμε από εσάς. Κύριε Γιώργο, μας θέλετε να ρωτήσετε εσείς για τη ΔΕΗ που είναι το αγαπημένο σας θέμα. Και είναι και το θέμα το αγαπημένο του κόσμου. Έτσι, γιατί το βάλετε στο ζήτημα, έτσι. Εντάξει, δηλαδή νομίζω ότι σήμερα ακούσαμε αυτό το πολύ φιλόδοξο των εξορίξεων που είχε σταματήσει και θα ξαναρχίσει σε κάποια χρόνια. Αλλά εδώ υπάρχει η καθημερινότητα. Δηλαδή, θα κάνετε κάτι στην πηγή του προβλήματος, κύριε Μελά, όχι εσείς προσωπικά, ενώ η κυβέρνηση που υποστηρίζεται ως κυβερνητικός βουλευτής. Ή θα πάμε σε μικρό μπαλώματα επιδοματικής πολιτικής, τα οποία χάνονται στην πραγματικότητα κιόλας. Δηλαδή, δεν ξέρω αν σας συμφέρει και πολιτικά αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν και το βλέπει ο κάθε ένας όταν έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος στο σπίτι, ότι οι αυξήσεις που γίνονται στο ρεύμα ειδικά είναι πάρα πολύ ψηλές. Αυτό λοιπόν συμβαίνει γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές του φυσικού αερίου, όπου είναι και ένας βασικός παράγοντας στο ενεργειακό μείγμα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Έχουν αυξηθεί όμως παράλληλα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αυτό το μείγμα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ότι πρέπει να βρίσκουμε κάθε μέρα λύσεις γιατί οι ραγδαίες εξελίξεις που συμβαίνουν και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, μας φέρνουν αντιμέτωπους με πολύ σοβαρά ενεργειακά ζητήματα, τα οποία είχαν ξεκινήσει και πριν τον πόλεμο, αλλά επιδεινώθηκαν πάρα πολύ με την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και αυτά τα ζητήματα δεν είναι ζητήματα στα οποία υπάρχουν μαγικές λύσεις. Η κυβέρνηση αυτή, λοιπόν, από την αρχή αυτή της κρίσης,
προσπάθει. Ο κ. Στασής δεν ήταν επιλογή της κυβέρνησης, η κύριε Βελά. Γιατί βγαίνει χτες και λέει 36% αύξηση της κιλοβατόρας. Πρακτοποίηση δεν ήταν επιλογή της κυβέρνησης. Αφήστε με να ολοκληρώσω αυτό που έχω να πω. Να κάνετε μια πρώτη τοποθέτηση. Όλοι θα δυνατό, χωρίς διακοπές. Όλοι θα πάρετε. Μην βιάζεστε. Και μετά εδώ είμαστε και οι έξι. Όλοι θα πάρετε τον λόγο. Μην βιάζεστε. Όλοι θα πάρετε τον λόγο. Όλοι θα πάρετε τον λόγο. Λίγο πρακτικά. Όλοι θα πάρετε τον λόγο. Έχω πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έλεγα είναι ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν με ένα πολύ συγκεκριμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα, μετρήσιμο, διότι δεν είναι ατελείωτα τα οικονομικά ή οικονομικές δυνατότητες της χώρας. Με ένα λοιπόν πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, μετρήσιμο, με επίκεντρο τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, προσπαθεί να δώσει λύσεις με επιδόματα, με ενισχύσεις στην κιλοβατόρα, με διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Μέχρι τώρα το ύψος αυτών των μέτρων αγγίζει τα 4 δις και δεν είναι ένα μελιτέο ποσό για τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι θέλει, οποιαδήποτε και αν ήταν η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, θέλει να αφήσει τους πολίτες στη μοίρα τους. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει αφήσει τους πολίτες στη μοίρα τους. Ενισχύει με συγκεκριμένα μέτρα. Και αυτό που είναι ο στόχος είναι αυτό να τελειώσει όσο πιο γρήγορα, να μην μας επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και να συνεχίσουμε την πορεία που είχαμε ξεκινήσει πριν από αυτή την κατάσταση, η οποία ήταν μια πορεία που μειώναμε φόρους, που υπήρχε ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε πάντως, που ανοίγανε οι επιχειρήσεις. Ότι όλο αυτό περιγράφεται ως στόχος. Εργασίες. Περιγράφεται το στόχο, το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Πάντα στην πολιτική το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα μετράει. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο. Κύριε Ξενάκη, όμως, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά στιγμή. Όχι καλές προθέσεις. Δεν είναι κάτι. Η κρίση αυτή δεν είναι μια κρίση η οποία δημιουργήθηκε από αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι μια κρίση που δημιουργήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι μια κρίση η οποία είναι παγκόσμια. Βλέπουμε και στις υπόλοιπες χώρες τι γίνεται. Δεν είναι η Ελλάδα που το περνάει αυτό. Το περνάει όλος ο κόσμος αυτό. Εδώ και νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό από την ελληνική κοινωνία. Ξεκαλάκι, να πάμε στον κύριο Σαρακιώτη να μιλήσει. Και τον κύριο Σαρακιώτη να ρωτήσει. Βεβαίως. Κύριε Σαρακιώτη, ακούγαμε όσες φορές έβγαιναν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, θα στηρίξουμε τα μέτρα. Φτάνουν. Έρχεται σήμερα η ψηφοφορία στη Βουλή για τον ενισχυτικό προϋπολογισμό που περιλαμβάνει αυτά τα μέτρα ενίσχυση των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα ψηφίζει. Για ποιο λόγο? Πρώτα απ' όλα να έρθουμε στο γεγονός ότι ψηφίστηκε ένας προϋπολογισμός ο οποίος ήταν ουτοπικός στην εφαρμογή του. Από τον Νοέμβριο ακούγαμε τον κύριο Σκυλακάκη, τον αρμόδιο, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος μας έλεγε ότι συντάσσουμε έναν προϋπολογισμό με το δεδομένο ότι από 1η-1η-2022 τελειώνει η πανδημία. Αυτή ήταν η πρόβλεψη και βάσει αυτών των έολων προβλέψεων και ουτοπικών προβλέψεων, για να μην, μην δώσω έναν επιθετικό χαρακτηρισμό στις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Οικονομικού Επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, διαψεύστηκε τις πρώτες 15 μέρες, όχι τον πρώτο μήνα του Γενάρη, τον Γενάρη. Άρα δεν υπήρχε κανένας προγραμματισμός, κανένας σχεδιασμός. Τον προϋπολογισμό βεβαίως τον καταψηφίσαμε, έτσι καταψηφίζουμε και τον πρόσθετο προϋπολογισμό. Να θυμίσουμε ότι είχε συνταχθεί ένας προϋπολογισμός ο οποίος υπολόγιζε στο 0,8 το ποσοστό της... Συνεργίας δηλαδή. Όχι της ανεργίας. Της ανάπτυξης. Όχι, η ανάπτυξη δεν είναι τόσο. Στο 2. Τέλος, θα το από εκεί πέρα βλέπουμε και άκουσα τον συνάδελφο τον κύριο Μελά να μιλάει. Το πρώτο που ανέφερε ήταν τα επιδόματα. Και θυμάμαι τι επίθεση δεχόμασταν επί 4,5 χρόνια. Το 0,8 μου ήρθε τώρα, ήταν ο πληθωρισμός. Και έχει φτάσει τώρα σε εξωφρενικά επίπεδα. Θυμάμαι ότι περάσαμε 4,5 χρόνια όταν παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ μια χώρα χρεοκοπημένη με την ανεργία στο 27% και προσπάθησε να χτίσει ένα δίχτυ προστασίας για τις ευάλωτες κατά κύριο λόγο ομάδες. Και θεσπίστηκαν επιδόματα και δεχόμαστε μια κριτική από τη Νέα Δημοκρατία ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν θέλουν επιδόματα, θέλουν καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύτερα αμοιβόμενες. Και τώρα ακούω εδώ και κάποιους μήνες τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μην λένε τίποτα άλλο πέραν της λέξεως επιδόματα. Και αναρωτιέμαι, όταν έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες, έτσι, με μνημόνια, το 2016, το 2017, το 2018, τα Χριστούγεννα, το κοινωνικό μέρισμα, 600, 700, 800 ευρώ, πώς ήταν ψίχουλα και τώρα τα 200 ευρώ που θα δώσουν το Πάσχα προσπαθούν να μας το περιουσιάσουν ως μια μεγάλη στήριξη της ελληνικής οικογένειας κτλ. Δεν έχουμε... είναι όμως υποκριτικό, κύριε Σαρακιώτη, ότι όταν εσείς τα φέρνατε, δεν τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, την καταγγέλλετε σήμερα. Τα φέρνει η Νέα Δημοκρατία τα επιδόματα, δεν τα ψηφίζετε. Το κοινάλ τα ψήφισε προς τιμή του, θα έλεγα εγώ.
Εσείς όμως δεν τα ψηφίζετε. Παρόλο που τα ζητάτε. Ακούστε, κύριε Ελευθερόγλου, θυμάστε πολύ καλά ότι από το Σεπτέμβρη μιλούσαμε για την κρίση που έρχεται και καταθέσαμε μέτρο προτάσεων το Σεπτέμβρη. Όταν οι υπουργοί της κυβέρνησης μας λέγανε ότι το ζήτημα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων είναι κάτι παροδικό. Μέχρι το Δεκέμβρη ο Υπουργός Ανάπτυξης έλεγε ότι μέχρι το Δεκέμβρη θα έχει τελειώσει. Είχαμε καταθέσει από το καλοκαίρι επίκαιρη επερώτηση προς 5 υπουργούς της κυβέρνησης, ενέργειας, οικονομικών, ανάπτυξης, γεωργίας για τις αυξήσεις που γνωρίζαμε και βλέπαμε ότι είχε έρθει μέρους τους και θα ακολουθούσε μια καταιγίδα αυξήσεων. Πάντως, εγώ ήξερα ότι το μαντέο λειτουργεί στους Δελφούς, όχι στην Κουμουνδούρου. Γιατί αν εσύ το μαντεύατε από το Σεπτέμβριο και ξέρετε ότι θα γίνει η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, τι να πω. Εντάξει. Κύριε Μελά, τι σχέση έχει επίθεση. Μα μιλάτε για. Με συγχωρείτε, όταν μιλάτε για το μαντέο των Δελφών αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ξέρατε στην Κουμουνδούρου εσείς ότι θα γίνει ο πόλεμος, θα υπάρχουν αυτές οι αυξήσεις. Και θα φτάσουμε. Δεν κολλάει πουθενά ο πόλεμος. Δεν κολλάει πουθενά ο πόλεμος. Ήμασταν στην πρώτη θέση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο. Είναι ασύγκριτα τα μεγέθη, το καταλαβαίνετε. Πρώτη θέση καταλαβαίνετε. Ήμασταν πρώτοι. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα μεγέθη είναι ασύγκριτα. Τον Αύγουστο, γιατί ήμασταν πρώτοι. Επειδή είχε σκεφτεί ο Πούτιν στον ύπνο του ότι θα κάνει εισβολή μετά 7 μήνες. Όχι, εσείς κάποια... Βλέπαμε... Φαίνεται εκεί η Ρωσία με την Κουμουνδούρο έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση. Κύριε Μελά, τι να σας πω, βλέπαμε τις αυξήσεις. Ήμασταν πρώτοι. Αν εσείς κοιμόσασταν με τα τσαρούχια που λέει ο κόσμος, τι να κάνουμε. Πρόβλημα το οποίο δυστυχώς το πληρώνει η ελληνική κοινωνία. Το πληρώνει η ελληνική κοινωνία. Αλλά πρέπει να είμαστε λίγο, σοβαροί, κύριε Σαρακιώτη, στις προτάσεις που κάνουμε. Και οι προτάσεις να μην είναι προτάσεις για να χαϊδεύουμε αυτά χωρίς να έχουν μέτρο. Με συγχωρείτε, κύριε Ξενάκη, δεν ολοκληρώσατε την τοποθέτηση. Αυτό είπα, να ολοκληρώσετε, να πάμε στον κύριο Ξεγαλάκη. Και θα πάρει και το λόγο γιατί είναι ανυπόμονο σήμερα. Λοιπόν, κύριε Ξενάκη. Από εκεί και πέρα, έκανε και σήμερα μια εξαγγελία ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και μας είπε ότι θα ξεπαγώσει και πήγε να το παρουσιάσει και ως κάτι θετικό και φοβερό που έχει κάνει. Θα ξεπαγώσει το ζήτημα των ερευνών που έχουν παγώσει επί 3 χρόνια. Και να ήταν όχι, μόνο που αυτό. Έχουν παγώσει παγωμένο. Από την περίοδο της διακυβέρνησής σας, κύριε Σαρακιώτη. Από το 19, όχι, με συγχωρείτε. Η από σύμβαση. Την της κυρώθηκαν το 14 3 συμβάσεις. Και μετά εσείς αποφασίσατε ότι δεν πρέπει να προχωρήσετε τίποτα. Πότε υπεγράφει η σύμβαση ΕΛΠΕ, ΤΟΤΑΛ και Exxon Mobil για τις έρευνες νότιος της Κρήτης. Και το 2019, το 2019 με κυβέρνηση Άλεξη Τσίπρα. Το 2000, δηλαδή από το 2014 στο 2019. Κοροϊδευόμαστε νομίζω. Εσείς, με συγχωρείτε, κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ επειδή προέβη και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, γιατί δεν την είχατε κάνει 20 χρόνια που κυβερνούσατε. Εντάξει, δηλαδή θα κατηγορηθούμε. Ωραίο με αυτό, την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου που το κάναμε. Ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και θα αναφέρεστε σε εμάς. Δηλαδή, δηλαδή, κανένας, βιάζεστε όλοι να τρυπήσουμε το Αιγαίο για πετρέλαιο. Να καταλάβω. Βιάζεστε όλοι να τρυπήσουμε το Αιγαίο για πετρέλαιο και μιλάμε για τουρισμό και περιβάλλον. Εγώ, ο κύριος Δένδια τα λέει. Όλα συνδυάζονται. Όλα συνδυάζονται. Κύριε Σαρακιώτη, επειδή είπατε για τις εξορίξεις, ότι καθυστέρησε πάρα πολύ από την καταλάβατε. Και δεν είναι, κύριε Ξενάκη, δεν είναι όμως μόνο αυτό το θέμα που καθυστέρησε. Το πρόγραμμα Ηλέκτρα για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Μισό, επειδή βάζετε πολλά όμως. Βάζετε πολλά. Εδώ θα είμαστε άλλοι 40 λεπτά, θα είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Ξεκαλά και να ακούσουμε και εκείνον. Λοιπόν, εσείς σήμερα ψηφίσατε τον προϋπολογισμό, το συμπληρωματικό βέβαια, αλλά εμείς... με σκληρή κριτική ταυτόχρονα όμως. Εμείς από. Καταρχάς. Και δεν θα. Το 2014 ήταν η κυβέρνηση Αμαρά Βεντζέρ, δεν ήταν η κυβέρνηση Πασόκ Παπανδρέου που είπατε. Ήταν ο κύριος Μανιάτης όμως υπουργός και είναι κάτι το οποίο το είχαμε ξεκινήσει από το 2009 όταν ανέλαβε η κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2009. Ήταν η κυβέρνηση Αμαρά Βεντζέρ, απλώς για ιστορικούς λόγους. Λοιπόν, ναι. Και μετά το σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Πώς το σταμάτησε. Κάτι που υπεγράφει επί ΣΥΡΙΖΑ, πώς σταμάτησε. Το 19 σας είπε. Τι να κάνουμε, βγήκε από το 15. Το κάναμε το 19. Υπάρχει μια υστέρηση, έχετε κάποια προβλήματα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά όμως τα προβλήματα που έχουμε σήμερα ως Έλληνες πολίτες και που όλα θεωρούμε ότι οφείλονται στον πόλεμο, είναι ξεκάθαρο ότι ό,τι βιώνουμε σήμερα ήταν πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η βίαιη απολιγνητοποίηση που οδήγησε στην κατά 25% αύξηση της εξάρτησης από το φυσικό αέριο ήταν επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν ασχολείται για να προβεί στην φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας είναι επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Το γεγονός ότι δεν βάζει πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής και στα τιμολόγια είναι επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι θέσεις τις οποίες έχει εκφράσει το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τον Φεβρουάριο,
όταν στις 8 Μαρτίου ήρθε μετά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει τέτοια θέματα επιτάπητος. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι μας έρχονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ και παθαίνουμε ηλεκτροσόκ όλοι μας ως Έλληνες πολίτες, δεν έτυχε, πέτυχε. Ήτανε κάτι το οποίο δεν θέλησε να το αποσοβήσει η κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη σημερινή ψηφοφορία, από θέση αρχής, προφανέστατα, οτιδήποτε έρχεται να δώσει έστω και μικροποσά στους Έλληνες πολίτες, προφανέστατα, και θα το ψηφίσουμε. Όμως δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε. Πάει για την οικονομία ζήτηση. Εγώ διαβάζω τι λέει εδώ ο κ. Σκανδαλής. Αυτό μπορώ να σας πω όμως. Ναι, αλλά λέει. Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι το γενικό λογιστήριο του κράτους. Το ίδιο πράγμα θα σας πω. Το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων στήριξης θα προέλθει από την υπεραπόδοση των εσόδων ΦΠΑ λόγω των ανατιμήσεων. Ακριβώς. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να κάνετε και να το ψηφίζετε. Γιατί, κοιτάξτε, ξέρετε κάτι, ψηφίζετε συνέχεια μαζί με την Δημοκρατία. Λοιπόν, προσέξτε λίγο αυτό. Αλλά κάντε την κριτική. Είναι ξεκάθαρο. Ακούστε λίγο. Η ιστορία των επιδοματικών πολιτικών είναι μια ιστορία διαχείρισης μιζέριας που δεν μας εκφράζει. Ναι. Εμείς μέσα από τις πολιτικές που θα εφαρμόσουμε, όταν κρίνει ο ελληνικός λαός ότι είμαστε έτοιμοι, θα λειτουργήσουμε σε μια λογική που θα συμβάλλει στην ανωδική κοινωνική κινητικότητα. Θέλουμε να αναδομήσουμε τη μεσαία τάξη η οποία κατεστράφει την προηγούμενη δεκαετία. Με την ευθύνη όλων. Δεν θα βγάλω κανένα απ' έξω. Όμως, από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε, επειδή αυτά τα χρήματα είναι πραγματικά χρήματα του ελληνικού λαού, γιατί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το προηγούμενο τετράμινο έδειξε ότι υπάρχει πλεονασματικός, υπάρχει πλεώνασμα περίπου 1 δις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά πρέπει να επιστρέψουν με κάποιο τρόπο στους Έλληνες πολίτες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν επιστρέφουν στην ολότητά τους στους Έλληνες πολίτες. Τι έδωσε η κυβέρνηση σε μέτρα. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζεται. Εκτός αν δεν τα έχει δώσει. Και λέει, καλά, αυτό είναι μια εικονική πραγματικότητα. Είναι μια εικονική. Όποιος ζει και είναι μέρος των μεσαίων και μικρότερων κοινωνικών στρωμάτων, δεν νομίζω ότι έχει δει κάποιο χαίρι από αυτή την κυβέρνηση. Η απάντηση που παίρνουμε σε αυτό. Συγγνώμη, κύριε Ξεκαράκη, αλλά κάνουμε και συζήτηση. Παρακαλώ. Η απάντηση που παίρνουμε σε αυτό είναι ότι καταρχάς δεν είναι εικονικό, δεν είναι, γιατί είναι από τον προϋπολογισμό αυτά τα χρήματα. Έτσι, βγαίνουν από τον προϋπολογισμό. Τώρα, αν πηγαίνουν σωστά και αν αυτά βοηθάνε ουσιαστικά, είναι άλλο παπαευαγγέλιο. Λέει η κυβέρνηση ότι αν δεν υπήρχαν και αυτά. Ούτε εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι. Όταν κάνουμε φοροαπαλλαγές στις γονικές παροχές, ναι. Όταν καταργούμε το συμπληρωματικό έμφυα, ναι. Και αυτό μες στα 4 δις είναι. Ναι. Όμως δεν αφορά τα μεσαία και τα μικρότερα κοινωνικά στρώματα. Ναι. Αυτή είναι η ουσία αυτό λοιπόν της κουβέντας. Μάλιστα. Θα μας απαντήσει τώρα για αυτά ο κύριος Μέλλας. Αν αφορά. Κύριε Μέλλα, την ακούσατε την κριτική που κάνει και το κίνημα αλλαγής που ψήφισε σήμερα. Ο λαός την κάνει την κριτική. Εμείς απλά την εκφράζουμε. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Και ο λαός φαίνεται. Στις δημοσκοπήσεις, θέλω να πω, κύριε Μέλλα, φαίνεται και αυτό. Έτσι. Να ζητήσω το εξής όμως. Επειδή είναι και 32 και πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα, και για να μην διακόψω μετά, για να συνεχίσουμε την κουβέντα και να κάνουμε και μεταξύ μας συζήτηση, τώρα που είμαστε στο στούντιο, διευκολυνόμαστε σε αυτό, αρκεί να γίνεται μετάξυ. Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στις παρεμβάσεις. Συζητάμε για την ακρίβεια, για την καθημερινότητα και τα προβλήματα, τα δικά σας δηλαδή. Κύριε Μέλλα, ακούσατε και τον κύριο Σαρακιώτη και τον κύριο Ξεκαλάκη και υπάρχει μια κριτική πολύ σκληρή που δέχεστε, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από το κίνημα αλλαγής, ότι όλο αυτό το οποίο κάνετε ουσιαστικά δεν φτάνει στον πολίτη όπως θα έπρεπε να φτάσει. Αντίθετα, ότι εξυπηρετείτε κάποιους ανθρώπους και κάποιες επιχειρήσεις, κάποιες εταιρείες, κάποια μεγάλα συμφέροντα. Ο κ. Μπαλάφας εδώ την περασμένη Παρασκευή ήταν, κατονόμασε και 1, 2, 3, 4 είπε ποια είναι τα καρτέλ τα οποία, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή βγάζουν υπερκέρδη. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τα υπερκέρδη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απάντησε σε αυτό. Υπάρχει σε εξέλιξη μία έκθεση της ΡΑΕ, η οποία. Πότε τελειώσει αυτή. Εκεί πέρα θα ολοκληρωθεί σύντομα. Θα ολοκληρωθεί σύντομα. Άκουσα τον κ. Τσακαλώτα που είπε σήμερα ότι και πρωτοετής φοιτητές. Είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορούσαν να την βγάλουν αυτή την. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Σημασία έχει να κοιτάμε την ουσία των πραγμάτων. Εκεί πέρα λοιπόν ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε ότι θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη με 90%. Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Εδώ δεν θα πάμε να μπούμε σε μια διαδικασία με μπακαλόχαρτα και με χαρτί και στυλό που έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε είναι 1,4 δις. Μετά η ΡΑΕ τον διέψευδε. Μετά βγήκε ο κ. Τζανακόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, και λέει τελικά λέει, δεν είναι 1,4, 1,8. Τέλος πάντων, μια κατάσταση η οποία είναι λίγο. Εσείς ως πρώτος λέγατε ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη βέβαια. Και Ξεκαλάκη, σας είπα, όλοι θα πάρετε το λόγο και θα πείτε ό,τι θέλετε. Θα τα πούμε όλα, μην ανησυχείτε. Δεν θα αφήσουμε τίποτα αναπάντητο. Εγώ δεν θα πω ότι είναι σκληρή η κριτική, κύριε Ξενάκη. Εγώ θα πω ότι είναι θλιβερή η κριτική. Και είναι θλιβερή γιατί άκουσα πριν το Γιάννη Σαρακιώτη, τον κύριο Σαρακιώτη, συγγνώμη, να λέει ότι κρίναμε
Κάναμε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ όταν έκανε επιδοματική πολιτική και τώρα εμείς μιλάμε για επιδόματα. Προφανώς δεν είναι ίδιες καταστάσεις, εδώ είναι έκτακτες καταστάσεις. Υπάρχει μια ειδοποιούς διαφορά όταν αποφασίζεις να κάνεις μια σταθερά και μόνιμη επιδοματική πολιτική και να ζει ο κόσμος από επιδόματα και να μην επιλέγεις να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, νέες επιχειρήσεις. Δεν επιλέγεις. 10 μονάδες έπεσε. Κύριε 27 την πήραμε, 17 παραδώσατε, την παραδώσαμε. Παραδώσατε την ανεργία. Παραδώσατε την ανεργία, μισό λεπτό. Παραδώσατε την ανεργία στο 17,5%. 10 μονάδες σήμερα, λοιπόν, κάτω σήμερα, λοιπόν, από δεν το την παραλάβαμε. Παραδώσατε, ωραία, λοιπόν, την ανεργία στο 17,5%. Μου επιτρέπετε. Γιατί σήμερα, λοιπόν, το Φεβρουάριο του 2022, αφού έχουμε περάσει κορονοϊό, με 2 χρόνια κλειστά τα πάντα και με την κατάσταση αυτή που ξέρουμε τη γνωστή, αφού έχουμε την ενεργειακή κρίση, αφού έχουμε τον πόλεμο στην Ρωσία, στην Ουκρανία, συγγνώμη, με την εισβολή της Ρωσίας, η ανεργία έχει μειωθεί στο 11,9%. Το μέσο μισθό μπορείτε να μας τον πείτε για συνεχίσω. Να δούμε πώς ζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα συνεχίσω. Σας είπα. Θα, το πάρετε, πείτε θα πάρετε όλοι το λόγο. Θα συνεχίσω, λοιπόν. Απαντήσεις θέλουμε να θα πάρουμε. Θα απαντήσω. Μην αγώνεις. Θα απαντήσω. Στο 11,9%. Άρα μειώσαμε την ενεργία. Δεύτερο στοιχείο. Αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι επιχειρήσεις που άνοιξαν από το 2020 στο 2021. Αυξήθηκαν κατά 35%. Κάτι δείχνει αυτό μέσα στον κορονοϊό. Συνεχίζω. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή το ισοζύγιο της ανεργίας είναι θετικό ή αρνητικό? Είναι θετικό, είναι η απάντηση. Δουλεύουν το 2021 135.000 περισσότεροι συμπολίτες μας από ό,τι δούλευαν το 2022. Και αυτό έγινε μέσα στην πανδημία. Γιατί ρίτερα να προσαρμογείς, λοιπόν, να μας πείτε κάτι. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αυτή δίνει ψίχουλα, διότι για να δοθούν αυτά τα χρήματα, τα 4 δις που δίνει για να στηρίξει μέσα στην ενεργειακή κρίση τα ελληνικά νοικοκυριά, τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους αγρότες, έχει προηγηθεί μία πολιτική η οποία σε αυτόν τον τόπο έχει φέρει ανάπτυξη. Αυτό δεν αμφισβητείται. Δεν αμφισβητείται από κανέναν. Διότι αλλιώς... Δεν αμφισβητείται από αυτούς που αντιλαμβάνονται τα οικονομικά μεγέθη. Σας ξαναείπα. Δεν είναι σκληρή η κριτική. Είναι θλιβερή η κριτική. Κύριε Μελά, μήπως έχετε ρητορική πέρσι. Εμείς, κύριε, όχι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε. Αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση. Και την αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση έτσι όπως είναι. Και ξέρουμε ότι όταν ο Έλληνας παίρνει στο σπίτι το λογαριασμό του ρεύματος. Ναι, δεν κάνετε μια παρέμβαση τη οποία συμμετοχή καλπάζει να μην θυμό. Αυξήσει την τιμή τη κιλοβατόρα. Θυμό... Αφήστε να σα κάνω την ερώτηση. Στο ίδιο θέμα είμαστε. Δεν είναι ότι σας αλλάζω. Κάντε μου, κάντε μου. Γιατί δεν παίρνετε τηλέφωνο τον κύριο Στάθη, τον κύριο Στάση, ο κύριο Κρέγας, μου ξέρει κάτι. Εδώ γίνεται χαμός. Τρώμε ξύλο από τον κόσμο. Βγαίνουν στα κανάλια, βγαίνουν στα τηλέφωνα. Μην αυξάνει τα 2 προγράμματα που είναι 700.000 δρομητές την κιλοβατόρα. Στη Γαλλία γιατί το κάνουμε. Κύριε, αυτή κύριε τη στιγμή, αφού είναι όλα καλά, μειώθηκε που... η ανεργία, τα κάνετε όλο καλά. Μα δεν σας είπα. Γιατί νιώθει θυμό ο κόσμος. Σας είπα γιατί νιώθει θυμό, γιατί παίρνει ο λογαριασμό του ρεύματος. Μα σας το απάντησε αυτό. Και εσείς πάνω σε αυτό το σημείο. Ενώ στο λογαριασμό δηλαδή έχει θυμό. Τα τραπεζάκια που κάνατε στις πλατείες. Κύριε Ζαγιώτη, τα τραπεζάκια που κάνατε στις πλατείες. Μαζί τα κάνατε. Τα νταούλια. Πείτε μας γιατί νιώθει θυμό ο κόσμος. Πείτε μας γιατί νιώθει θυμό. Και το θα σκίσουμε τα μνημόνια. Με ένα νόμο και ένα άρθρο πέρασαν. Ο κόσμος αυτά δεν ξεχάσει. Γιατί νιώθει πάνω στο θυμό. Πρέπει να αισθάνεστε κοντά σε αυτό το θέμα. Πάνω στο θυμό του κόσμου δεν θα πατήσετε για να ξαναφέρετε στη χώρα. Θέλετε να σας χειροκροτήσουμε. Σε αυτό να σας πούμε, μπράβο, δεν θα σας το επιτρέψουμε. Θα έχετε κάνει πάρα δεν πολύ θα καλά. Σας το επιτρέψει και η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα σας το επιτρέψουν οι ίδιοι οι πολίτες. Και να ξέρετε κάτι. Δεν θα σας το επιτρέψει και μια γενιά Ελλήνων, στην οποία είμαστε και οι δύο πολύ κοντά. Και αυτή η γενιά δεν θέλει να ξαναπεράσει τα ίδια που πέρασε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πιστεύει πλέον σε ευχολόγια και σε επιδόματα. Πιστεύει σε νέες θέσεις εργασίας. Πιστεύει στην ανάπτυξη. Πιστεύει σε αυτό. Εγώ χαίρομαι το μόνο επιχείρημά σας
είναι ο λογαριασμό του ρεύματο. Γιατί το ξέρουμε ότι είναι ακριβώ ο λογαριασμό του ρεύματο. Θα σα πω γιατί άλλα το 10. Ξέρουμε και ενισχύουμε τα ελληνικά νοικοκυριά τη επιχείρηση. Για τα βασικά αγαθά με 4 δι. Θα μειώσετε το ξέρουμε. Λοιπόν. Ένα όμω εδώ να είναι στο τραπέζι. Αλλά να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, κύριε Σαραγκιώτη, εσεί. Πολύ εξαιρετικά μα τα από συνάδελφο ο κύριο Μελά. Δεν έχουν αφήσει του πολίτε στη μοίρα του, ανέφερε. Η ανάπτυξη καλπάζει, η ενεργία μειώνεται. Ο κύριο Μητσοτάκη τα έχει κάνει όλα πάρα πολύ καλά και εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο διάβασα στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η οποία διενεργήθηκε Δεκέμβρη-Γενάρη του τρέχοντον Δεκέμβρη του 2021, Γενάρη του 2022, ότι 3 στους 4 Έλληνες δυσκολεύονται στο να πληρώσουν το λογαριασμό της ΔΕΗ. Πώς είναι δυνατόν να είναι όλα εξαιρετικά και το 75% των συμπολιτών μας να δυσκολεύεται να καταβάλει ακόμη και τα απαραίτητα, δηλαδή το λογαριασμό της ΔΕΗ. Πώς θα μιλήσουμε για ανάπτυξη, για οτιδήποτε παραπάνω, όταν ακόμη και το αυτονόητο, η ηλεκτρική ενέργεια σε ένα σπίτι, πλέον με την κυβέρνηση των αρίστων, είναι ζητούμενο. Είναι ζητούμενο οπουδήποτε και να συζητήσει κάποιος, για αυτά τα ζητήματα θα μιλήσει. Για την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, σε όλα τα επίπεδα. Εστιάζουμε την κριτική στην ηλεκτρική ενέργεια. Τα καύσιμα είναι καλύτερα, το σούπερ μάρκετ είναι καλύτερο, τα είδη πρώτης ανάγκης είναι καλύτερη η κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε για μια εξαιρετική εικόνα, μια εξαιρετική οικονομία και να διαβάζουμε ότι το Γενάρη μειώθηκε κατά 14% πάντως, η αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας. Να πω κάτι όμως, να πω κάτι. Επειδή και παίρνουν παραδείγματα, τα καλά πρέπει να παίρνουν το εξωτερικό παράδειγμα, το έχει κακά. Στη Γαλλία τώρα βλέπουμε τι έγινε. Στη Γαλλία, και αυτό δεν αφορά εσάς μόνο, αφορά και τον κύριο Μελά. Ο κύριος Μακρόν κινδυνεύει και δεν ξέρουμε ακόμα αν θα εκλεγεί. Μακάρι λέω εγώ να εκλεγεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση με τη Λεπέν που αν το λέγανε αυτό πριν από 6 μήνες δεν το πίστευε κανείς. Γιατί δεν εκτίμησε καλά ο κύριος Μακρόν ενδεχομένως αυτά τα οποία ζει η γαλλική κοινωνία. Που πάει να πει όμως κύριε Σαρακιώτη ότι τα ζει και η γαλλική κοινωνία. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι το οποίο δεν αφορά την Ευρώπη συνολικά. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν είναι για πέταμα το επιχείρημα. Συμβαίνουν. Σε όλη την Ευρώπη έχουμε τεράστια προβλήματα με την ακρίβεια. Κύριε Ξενάκη, είναι ένα εξαιρετικό επιχείρημα. Είναι και για τις δύο πλευρές, θέλω να πω αυτό. Έτσι. Είναι ένα εξαιρετικό επιχείρημα να το πείτε εσείς, ο κύριος Ελευθερόγλου και ο κύριος Καραμέρος, που είστε δημοσιογράφοι. Αυτή είναι η δουλειά σας. Να καταγράφετε την πραγματικότητα. Από ένα κυβερνητικό στέλεχος, από ένα βουλευτή της κυβέρνησης. Δεν περιμένουμε να κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφου και την καταγραφή. Περιμένουμε να μιλήσει για λύσεις, για στρατηγική, για σχέδιο, όχι να μας παρουσιάζει μια ιδεατή πραγματικότητα την οποία δεν βιώνουμε. Πουθενά. Εγώ δεν συναναστρέφομαι, αν μη τι άλλο, με ανθρώπους οι οποίοι πολύ άνετα πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ από το μισθό τους, είτε είναι μικρός είτε μεγαλύτερος, τα βγάζουν πολύ καλά πέρα τώρα. Και δυσκολεύεται μόνο αυτοί που είναι πολύ χαμηλά. Αυτοί δυσκολεύονταν πάντα, έτσι και οι άνθρωποι. Ωραία, μειώθηκε η αγοραστική δύναμη κατά 14% των συμπολιτών που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό τον Γενάρη. Μίλησε ο κύριος Μελάς πριν για έκτακτη περίοδο. Να συμφωνήσουμε. Είναι έκτακτη περίοδος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς έκτακτη περίοδο, αύξησε τον υποκατώτατο μισθό στους νέους με την κατάργηση του υποκατώτατου, αύξησε τον κατώτατο 27%. Και δεν ήταν έκτακτη περίοδος. Αύξησε για τους υπολείπους εργαζομένους 11%. Και δεν ήταν έκτακτη περίοδος. Το μνημόνιο δεν ήταν. Πρώτα απ' όλα το αύξησε. Όλα αυτά που μας λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο, τα αύξησε 6 μήνες πριν τις εκλογές. Για 5 χρόνια. Όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, κύριε Ελευθερόγλου. Τότε βγήκαμε. Εγώ δεν σας λέω ότι μπορούσαμε. Λέω ότι ο μισθός ο βασικός που παραδόθηκε και στην επόμενη κυβέρνηση δεν κάνει μισθός που φέρνει τα λεφτά από τον κόσμο. Ήταν 500-585. Σας είπα ότι ήταν μεγάλο. Θα δώσει η κυβέρνηση το άλλο 7%. Και δύο που έχει δώσει 9, θα δώσει απλά και 5%. Απλά και ο Σαρακιώτης θυμάται μόνο ότι. Θυμάται μόνο αυτό, δεν θυμάται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης έκανε και κάτι άλλο. Άφησε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Θα θυμάστε κύριε Σαρακιώτη αυτό. Κύριε Μελά, το θυμάστε. Εσείς κύριε Μελά, θα σας χειροκροτήσουμε αργότερα. Δεν υπήρχε κανένα λόγο να το κάνατε. Κανένα λόγο δεν υπήρχε. Θα σας πούμε πολλά και αυξήσατε μετά από 230 ευρώ το χιλιόλιτρο, 280 ευρώ το χιλιόλιτρο. Σας αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για τις τιμές των καυσίμων. Κάνατε φοβερή προσπάθεια, μειωθήκανε, το βλέπουμε στα βενζινάδικα καθημερινά. Δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνετε στον κόσμο. Και από την τηλεόραση το βλέπει το πρωί όταν μεταβεί σε ένα βενζινάδικο. Τη βλέπει την ανάπτυξη, κύριε Μητσοτάκη. Την βιώνει. Δεν χρειάζεται να την περιγράψει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιλαμβάνεται την κατάσταση. Και με μέτρα προσπαθεί να στηρίξει. Ποια μέτρα, λοιπόν, έβλεπα.
Δηλαδή, έβλεπα το πρωί ρεπορτάζ στη δημόσια τηλεόραση στη Θεσσαλονίκη. Δεν σας διακόψα, θα ακούσετε. Ούτε εγώ σας διακόπτω, συζήτηση κάνουμε. Θα κάνω την ερώτησή μου και μετά. Έβλεπα το πρωί στη δημόσια τηλεόραση ρεπορτάζ σε ουρά έξω από κατάστημα της ΔΕΗ και έλεγε η πρώτη κυρία είπε ότι επιστρέψαμε στα κεριά, ανάπτυξη Μητσοτάκη, και η δεύτερη κυρία, θυμάμαι χαρακτηριστικά, είπε στην ηλικιωμένη μητέρα μου πληρώναμε 200 ευρώ και ήρθε τώρα 950. Και αφήσαν τρίτη. Ορίστε. Και αφήσαν τρίτη, λέω, να μιλήσει. Κάποια πράγματα, κύριε Καραμέρο, δεν μπορούν να κρυφτούν. Θυμάστε πολύ και καλά ότι στο φθινόπωρο ο κύριος Μητσοτάκης καλούσε τους οικονομικούς συντάκτες στο Μέγαρο Μαξίμου και τους ζητούσε να μην αναφέρονται στα θέματα της ακρίβειας. Και προσπαθήσαν και το καλύψαν κάτω από το χαλί όλες τις αυξήσεις που βιώναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα δεν μπορούν να το καλύψουν και τι κάνουν, δικαιολογίες. Δεν θα πάμε, ο Υπουργός Ανάπτυξης, πολύ σοβαρή τοποθέτηση, τι να κάνουμε, να πάμε να δίνουμε τον Πούτιν. Ο Υπουργός Ενέργειας, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, έλεγε οι αυξήσεις που θα δούμε θα είναι 1 με 2 με 3 ευρώ. Αυτή είναι η σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισαν τα προβλήματα. Βάλτε μια τελεία, γιατί είπατε, νομίζω ότι είπατε αρκετά, που είναι και για την κουβέντα μας. Κύριε Ξεκαλάκη, εσείς κάνατε μια παρέμβαση πάνω στη συζήτηση αυτή, για να σας ακούσουμε. Γιατί μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και να μην ξαναπώ αυτό που συνέβη στην Ευρώπη και που συμβαίνει στην Γαλλία. Προφανώς και δεν υπάρχουν. Απαντάει ο κόσμος ότι ο Μακρόν δεν έχει καταλάβει τι ζούμε. Και γι' αυτό ένα μεγάλο κομμάτι στράφηκε εκεί που στράφηκε. Προφανώς και δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ορμόμενος από τις εκλογές της Γαλλίας, στις οποίες αναφερθήκατε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλες τις φιλελεύθερες δημοκρατίες της Ευρώπης, προς όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, ότι πρέπει να αλλάξουν μείγμα πολιτικής, πρέπει να γίνουν πιο αλληλέγγυες οι κυβερνήσεις, να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ομογενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν θέλουμε την επόμενη φορά ο Μακρόν να είναι το outsider και ο κάθε Μακρόν να είναι το outsider απέναντι στην κάθε Λεπέν και γενικότερα στην ακροδεξιά στην Ευρώπη. Όμως σε ό,τι αφορά τα καθημάς τα οποία επηρεάζουν τις ζωές μας, είπα και πριν ότι τελικά αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση είναι επιλογή της να μην στηρίξει τα μικρότερα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Δεν εξηγείται διαφορετικά για ποιο λόγο. Ενώ το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης έρχονται και στηρίζουν επιλογές για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή μείωση του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, η κυβέρνηση να κοφεύει και να μην ακολουθεί αυτές τις επιλογές. Δεν είναι θέμα υστέρησης χρόνου, αντίληψης πραγματικότητας, γιατί αυτά που είπε πριν ο κύριος Μελάς πραγματικά δείχνουν ότι τα κυβερνητικά στελέχη ζουν σε μία άλλη Ελλάδα, ζουν σε ένα άλλο κόσμο, σε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που ζούμε εμείς και από αυτό που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Ως εκ τούτου, λοιπόν, θεωρώ ότι ποτέ δεν είναι αργά. Προφανέστατα, γιατί αν στο θέμα αυτό, της ενέργειας... Γιατί το λέτε αυτό ότι ζουν σε άλλο κόσμο? Ας πούμε, ο κύριος Μελάς, δεν είναι προσωπικό το θέμα, έτσι? Όχι, προφανώς και δεν είναι προσωπικό το θέμα. Όμως, όταν λέμε ότι τα πράγματα εξελίσσονται σε μια αξιοπρεπή κατάσταση, όταν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας έχει τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητά του, δεν μπορεί να επιχαίρουμε για όλη αυτή την κατάσταση. Όπως επίσης πρέπει κάποια στιγμή... Όλα λυθήκαν διαμαγείες. Εγώ λέω, σας ακούω τώρα, το λέτε, μείωση ΦΠΑ. Μείωση. Βεβαίως, και όλη αυτή η μείωση μπορεί να γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει πλεονασματικό. Υπάρχει πλεόνασμα 1 δις ευρώ. Αυτά τα χρήματα πρέπει να πάνε σε αυτούς από τους οποίους τα πήρε η ελληνική κυβέρνηση εσχροκερδός. Η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης θα πάει σε αυτούς ή θα πάει και σε αυτούς που έχουν τα υψηλά εισοδήματα? Καλά, τώρα ξέρετε κάτι, μου λέτε σαν αυτά που μου λέγανε κάποιοι, υπουργοί, ότι επειδή οι πλούσιοι έχουν αυτοκίνητο, γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχουμε ένα δυσπλεόνασμα. Γνωρίζετε ότι σε όλη την Ευρώπη οι έρευνες δείχνουν ότι τα πιο ενεργοβόρα οχήματα, τις πιο ενεργοβόρες, το πιο ενεργοβόρο εξοπλισμό θέρμανσης, τον έχουν σε όλη την Ευρώπη τα χαμηλότερα στρώματα. Δεν είναι πιο ορθό, λοιπόν, αυτά τα στρώματα να ενισχύσει κάποια κυβέρνηση φιλολαϊκή
Και, όχι και με τι να ενισχύσει με τα 16 και 18 ευρώ. Το ένα δίσκο. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Αντί λοιπόν για να πάει σε ειδικό φόρο, η δημίωση ειδικού φόρου κατανάλωση πρέπει να πάει στοχευμένα σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες, όπως προτείνει και ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάσει το λογιστήριο του κράτους, ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω αρχίσει και ανησυχώ. Να μην ανησυχείτε καθόλου. Θα ανησυχείτε σε λίγο όταν θα βλέπετε τα ποσοστά σας να καταραίουν. Τότε θα αρχίσετε να ανησυχείτε. Ανησυχώ είναι γιατί άκουσα πριν τον κύριο Ξεκαλάκη να λέει ότι υπάρχει ένα περισσεύει ένα δις, λέει, για να το γύρω στον κόσμο. Ξέρετε, μου θυμίζει. Το Γιώργο Παπανδρέου που έλεγε λεφτά υπάρχουν. Μάλλον με αυτό το είπε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και θα υπήρχαν πολλά περισσότερα αν δεν είχατε σπαταλήσει 43 δις. Κύριε Ξεκαλάκη, είπατε κάτι, είπατε για τα. Κύριε Μελά, δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Μόνο από το ΦΠΑ. Ακούστε, data, αριθμούς. Μόνο από τα έσοδα ΦΠΑ το κράτος του τετράμινο Νοεμβρίου 21 Φεβρουαρίου 2022 έχει πλέον 700 εκατομμύρια ευρώ. Άντε, δεν είναι να δεις, είναι 700. Διαψεύδει το Γενικό Λογιστήριο, ο κύριος Μέλλας. Είναι στο πλαίσιο της οικονομικής πραγματικότητας που ζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν διαψεύδω κανένα. Αυτό που λέω είναι ότι όταν έχουμε τα οικονομικά στοιχεία. Αυτά σας λέω. Τα 43 δις θέλετε να μας πείτε που πήγανε. Αφήστε με να σας πείτε. Τα 43 δις που πήγανε. Δεν το αφήστε αυτό. Και μην είμαι αποκάψιμο. Του λέω λεφτά υπάρχουν που λεφτά υπήρχαν. Όταν. Όταν έχουμε να διαχειριστούμε. Δεν υπήρχαν. Να φορολογήσει αυτό που πρέπει. Έτσι είπε ο Γιώργος. Έτσι καταστραφήκαμε. Έτσι καταστραφήκαμε. Να μην καταστραφούμε. Καταστραφήκαμε γιατί συμβάλλεται να υπάρχουν το Σύνταγμα και τα Ζάπια. Γι' αυτό καταστραφήκαμε. Συμβάλλεται στον κοινωνικό αυτοματισμό στην ενίσχυσή του. Να πω γιατί ο κ. Ξεκαλάκης είπε κάποια πράγματα που αξίζουν σχολιασμού. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Προφανώς και οι πολιτικοί του λεφτά υπάρχουν, δεν είναι λύση. Συγγνώμη, και είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι ζείτε. Σε οικονομική πραγματικότητα. Και είπε μάλιστα, αλλά πέρασε έτσι, δεν τα ακούσατε, ότι και βλέπετε και τις δημοσκοπήσεις. Και θα δουν και θα δείτε και άλλες. Η αλήθεια είναι πως οι δημοσκοπήσεις. Και έχουν, η διαφορά έχει ψαλιδιστεί. Τις δημοσκοπήσεις κοιτάμε να ξέρετε και σε ό,τι αφορά τις επιλογές των πολιτών ως προς τα κόμματα και ως προς την εμπιστοσύνη. Ως προς τα ποιοτικά στοιχεία αξιολογήσεων. Και το τρίτο ήταν αυτό. Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο πράγματα που αξίζει να τα πούμε. Αυτό που είπα για τον κ. Ξεκαλάκη πριν, ότι μου θυμίζει την επιστροφή του Πασόκ στην πολιτική του λεφτά υπάρχουν, δεν το παίρνω πίσω. Όχι, είναι η επιστροφή του Πασόκ στο κοινωνικό κράτος και στην αναδόμηση τη μεσαία τάξη. Αυτή είναι η πολιτική. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Όταν παίρνεις λοιπόν οικονομικά στοιχεία, δεν κοιτάς ένα κομμάτι και το άλλο το αφήνεις χωρίς να το υπολογίσεις. Κοιτάς συνολικά την οικονομική διαχείριση. Κοιτάς και τα 43 δις που σπαταλήσατε τα προηγούμενα χρόνια. Έχετε δίκιο. Κοιτάς συνολικά την οικονομική διαχείριση που έχεις να κάνεις ένα κράτος. Κοιτάς όλα τα οικονομικά στοιχεία που έχεις, τα διαχειρίζεσαι και παίρνεις τις επιλογές που θέλεις. Και στηρίζεις αυτούς που θέλεις. Συμφωνώ απόλυτα. Ψηφίζετε και εσείς. Συμφωνώ απόλυτα. Ψηφίσετε το Πασόκ. Τα ψηφίσατε. Σας έχουμε πει, ότι οτιδήποτε πηγαίνει με χρήμα στον ελληνικό λαό θα το ψηφίζουμε. Τα ψηφίσατε. Επίσης. Μην το λέτε αυτό επιχείρημα. Τα φάγανε αφού τα ψηφίσατε. Είναι χρήματα τα οποία. Δεν πήγαν στον ελληνικό λαό. Έπρεπε να πάνε σε όλα τα στρώματα και όχι σε συγκεκριμένες οικονομικές ομάδες. Τα πήγαν σε ένα μέρος τα συμφέροντα, τα πήραν τα 43 δις. Όχι, δεν τα πήραν τα συμφέροντα, αλλά τελικά. Να τα δώσουμε. 43 δις. Δεν έπρεπε. Έπρεπε να τα δώσετε με διαφορετική κατανομή. Συγγνώμη, το 20 δισεκατομμύρια δεν έπρεπε δηλαδή να στηρίξουμε. Είδατε να μπαίνουν στην ελληνική οικονομία. Συμβάλλανε στην ανάπτυξη. Στις τράπεζες. Είναι οικονομία αυτό. Είναι πραγματική οικονομία τα 20 δις. Δηλαδή μέσα στην κρίση δεν έπρεπε να στηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Θέλετε να μου πείτε πώς κατανεμήθηκαν τα χρήματα. Το Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει έκθεση ολόκληρη για το πώς κατανεμήθηκαν τα χρήματα. Για πείτε μου, για θυμίστε λίγο στον ελληνικό λαό. Το κόμμα σας και οι βουλευτές του Κοινοβουλίου. Για θυμίστε λίγο στον ελληνικό λαό. Τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Προφανώς και τα γνωρίζουν. Και τελικά απεδείξτε ότι κάνατε μεγάλα λάθη. Και έρχεστε τώρα και λέτε ότι δεν έπρεπε να δοθούν αυτά τα χρήματα. Αν είναι δυνατόν, λέτε πραγματικά. Έρχεστε δηλαδή μετά. Στη δύση της πανδημίας να πείτε ότι κακό καταρχάς η πανδημία και εκείνη την ώρα το αν είναι δύση επειδή κάτι, μιλάτε για μαντίο των Δελφών επειδή μιλάτε για μαντίο των Δελφών αφήστε το αν τελείωσε η πανδημία γιατί αυτά μας λέγατε και πέρυσι. Να ξέρετε κάτι. Αυτά μας λέγατε και πέρυσι. Είχατε εκείνη την περίοδο της πανδημίας είχατε άλλο πρόεδρο. Δεν είχατε τον κύριο Ανδρουλάκη. Νομίζω προσωπική μου άποψη. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί. Αποτελεί ύβριση αυτό που κάνετε. Καλά, σοβαρά μιλάτε. Η φόβη γεννηματά δεν λέει για μάξιμο ΑΕ.
Σοβαρά μιλάω. Ναι, επειδή. Γιατί τα μέτρα αυτά. Δείξαμε. Κοιτάξτε τα μέτρα λίγο. Αυτά τα ψηφίσατε. Είχατε τη δυνατότητα. Τα μέτρα αυτά τα ψηφίσατε. Είχατε τη δυνατότητα όταν ξεκίνησε η πανδημία. Όπου υπήρχε μια ομόνοια στο κοινοβουλευτικό. Δεν τη στηρίξατε την κοινωνία. Δεν τη στηρίξατε την οικονομία. Πώ αυτό προσδιορίζετε τον εαυτό σα και την πολιτική σα. Σοσιαλιστή ή δεξιό. Πώ προσδιορίζετε. Σοσιαλιστή, φαντάζομαι. Προφανώ και σοσιαλιστή. Και γι' αυτό εμεί επιδιώκουμε, σα είπα, την ανωδική κοινωνική κινητικότητα. Τα επιδόματα δεν είναι και είπατε λοιπόν πριν, κύριε Ξεκαλά. Είναι στάχτη στα μάτια των πολιτών. Μην φωνάζετε για την παρακαλούστε και δίπλα-δίπλα. Ακριβώ. Φωνάζετε για αυτό. Δεν υπάρχει λόγο. Λοιπόν. Ήρεμα, γιατί έχουμε και. Ναι. Πέστε μα. Λοιπόν, είπατε λοιπόν. Αυτό το προσδιορίζει το σοσιαλιστή. Κύριε Ξεκαλά, αφήστε να τελειώσει. Αφήστε να τελειώσει. Αυτό το προσδιορίζει μια ερώτηση στον κύριο Σαγκάτση. Ο οποίο αδημοκρατεί. Και είπατε πριν ότι είναι αστείο το μέτρο που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά ως προς τα καύσιμα. Σωστά, ότι τα 16 ευρώ το μήνα είναι τίποτα. Βεβαίως, είναι τίποτα. Το ίδιο μέτρο λοιπόν, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Πορτογαλίας το εφάρμοσε και εκεί. Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Πορτογαλίας και παίρνει 20 ευρώ, max 20 ευρώ το μήνα. Ο σοσιαλιστής Ξεκαλάκης στην Ελλάδα κοινωνικές κατοικίες, υποτιμά το μέτρο που ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Πορτογαλίας έχει να κάνετε. Μακάρι να κάνετε ότι οι σοσιαλιστές μεταξύ σας. Συνεννοηθείτε οι σοσιαλιστές μεταξύ σας. Το μόνο που μία λέξη με επιτρέπετε. Πέστε την τελευταία για να μην προκαλέσουμε πάλι απάντηση γιατί δεν τελειώσουμε ποτέ. Όμως αντιλαμβάνεστε πραγματικά ότι το μόνο που αποτελεί ύβρις σήμερα απέναντι στον ελληνικό λαό που βιώνει τα μύρια όσα είναι τα όσα ακούγονται σήμερα από τον κύριο Μελά ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Να πάρουμε τελεία, παρακαλώ. Να μην συνεχίσουμε αυτό. Είναι Γαϊτανάκη τώρα. Είναι Γαϊτανάκη. Είναι Γαϊτανάκη. Κύριε Σαρακιώτη, θέλετε να πείτε κάτι. Εγώ θα θέλω να. Έχουν ακουστεί διάφορα. Θα πω δύο-τρία πράγματα. Πιο γενικά θα θέλω να πω. Αναφερθήκατε στη Γαλλία. Είπατε για δημοσκοπήσεις. Αναφερθήκατε στη Γαλλία. Δεν μπορούμε να. Κύριε Σαρακιώτη, βλέπω το ποσοστό των οπαδών του Μελανσόν. Το 50% δεν θα πάει να ψηφίσει στις εκλογές τη δεύτερη Κυριακή. Από αυτούς το 22% θα ψηφίσει Λεπέν. Τι να σας πω, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ Γαλλία. Το λέω επειδή το ίδιο είναι ΣΥΡΙΖΑ Γαλλία. Αλλά ξέρετε, αυτές οι πολιτικές επιλογές της αντιπολίτευσης οδηγούν την κοινωνία δυστυχώς στην ακροδεξιά. Αυτό είναι το επικίνδυνο που κάνει και το ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Να ακούσουμε λίγο τον Νίκο, παρακαλώ. Ακροδεξιά τώρα, η Νέα Δημοκρατία με τρεις κορυφαίους υπουργούς ακροδεξιού. Λοιπόν, μισό να ρωτήσει. Ήταν ακροδεξί και τώρα. Είναι προοδευτική τώρα. Έγινε ο Βορύδης προοδευτικός. Εσείς συνεργαστήκατε με τον κύριο Καμένο τώρα. Αφήστε τα. Λοιπόν, τι σχέση έχει ο Βορύδης με τον Καμένο. Και πρώτα απ' όλα, ο Καμένος είναι κανονικός ακροδεξιός. Με συγχωρείτε. Υπήρξε συνεργασία κομμάτων. Δεν ενσωματωθήκαν, δεν ήταν υποχρεωτικό. Γι' αυτό υπάρχει και τρίτη επιλογή που είναι η μόνη που αυξάνει τις δημοσκοπήσεις. Συγγνώμη, Νίκο. Εάν λοιπόν αυτή η εικόνα που εμφανίστηκε στη Γαλλία, βλέπουμε ένα περίεργο αντάμωμα αριστερών και ακροδεξιών, μπορεί να δημιουργήσει υπόβαθρο εδώ. Να έχουμε εντάσεις και να γεννηθεί ένα νέο ακροδεξιό κίνημα στην Ελλάδα. Αυτό ήταν η ερώτηση, δεν ήταν ότι θέτεσες. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ομοιότητες και τα λοιπά στη χώρα μας. Εγώ θα έρθω στα της Γαλλίας, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στηρίχθηκε η γαλλική ΔΕΗ, η EDF, η οποία σημειωτέων είναι κατά 88% δημόσια, με νέα μέτρα και επέβαλε και πλαφόν. Εκεί δεν είχαν κυβέρνηση να τρέξει έξω γι' αυτό. Και γιατί έγινε ο Μακρόν πήρε 25% με όλα αυτά τα καλά που είναι στη Γαλλία. Γιατί σας είπα εγώ ότι η κατάσταση, θυμάστε, πριν την πανδημία και τα λοιπά, την εξέγερση με τα κυβερνητικά. Και την αγγελέκα, πώς θα τη θυμάμαι. Βεβαίως, και τα αντεργατικά μέτρα και νομοσχέδια που παίρνουν ο κύριος Μακρόν. Δεν γνωρίζω εγώ για ποιο λόγο επλήγει τόσο πολύ για το 66% στη δεύτερη Κυριακή στις προηγούμενες εκλογές. Κυνηγάει τώρα το 51%. Στο πρώτο γύρο το 17 είχε πάρει λιγότερο βέβαια. Και πήρε 66% στις δεύτερες. Και ανέβηκε το ποσοστό της κυρίας Λεπέν. Να έρθουμε όμως και να δούμε τι συμβαίνει με τη γαλλική ΔΕΗ, που εκεί είναι κατά 88% κρατική. Και εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τι επέλεξε να κάνει όταν ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, να απολέσει την πλειοψηφία το ελληνικό δημόσιο. Δια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, έχασε το 17% και έχασε το δημόσιο την πλειοψηφία. Οπότε βλέπουμε δύο διαφορετικούς δρόμους που ακολουθούν. Κυβερνήσεις σοβαρές και σοβαρές. Ξαναείπα, δεν είχαν ΣΥΡΙΖΑ να ρίξει έξω τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Δεν είχαν κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαν Αλέξη Τσίπρα. Να σας ευχαριστήσω και πάλι εκ μέρους όλου του κόσμου που σώσατε τη ΔΕΗ και τρελαίνετε κάθε φορά που βλέπει έναν λογαριασμό. Και να σας ζητήσω συγγνώμη που κυβερνήσαμε και 4,5 χρόνια δεν αυξήθηκε κατά ένα ευρώ. Από μένα ζητήσετε συγγνώμη για αυτό που κάνατε. Με συγχωρείτε, μπορεί να
θέλατε να μην μπορούν οι συμπολίτες να πληρώσουν ούτε τη μεσαία τάξη. Μπορεί αυτό να ήταν ο στόχος σας. Με συγχωρείτε, δεν το καταφέραμε. Ρίξατε δεν αυξήσαμε. Είναι γνωστά αυτά. Ούτε ένα ευρώ τη ΔΕΗ. Το γεγονός ότι πάει καλά στο τραπεζάκια, στις πλατείες. Ότι πάει καλά στο χρηματιστήριο, πηγαίνετε στα καταστήματα. Και στο τέλος μιλήστε με τους εμπόρους, μιλήστε με τους καταστηματάρχες που δεν μπορούν να την πληρώσουν και πείτε μην ανησυχείτε και να το κλείσει αύριο, αν σου έρθει ένα λογαριασμό 3.000, πάει καλά στο χρηματιστήριο. Θα φας χρηματιστήριο. Αυτό να πάτε να τους πείτε. Γιατί τονίζω και πάλι για να το θυμάται και ο κόσμος, ούτε ένα ευρώ. Για να στηρίξει η ΔΕΗ, κύριε Σαρακιώτη, τους Έλληνες καταναλωτές ρεύματος, πρέπει να είναι ισχυροί. Η ΔΕΗ έτσι όπως την είχατε εσείς ήταν ανίσχυρη, είχε πέσει έξω, είχε πέσει έξω και την κάνατε ακόμα πιο ανίσχυρη με τη βία η απολιγνητοποίηση. Είχε πέσει έξω και δεν θα μπορούσε σήμερα να στηρίξει ούτε περίπτερο. Ούτε το λογαριασμό του περιπτέρου σε ρεύμα. 36% πραγματικά. Τελικά, τελικά μέχρι το 28 θα μπορούσαμε να πάμε με το λιγνίτη. Είστε ευεργέτες της ΔΕΗ και της μεσαίας τάξης και της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας με όλα τώρα αυτά να σας που έχετε κάνει στη ΔΕΗ έτσι και στην τελευταίο αυτό κομμάτι να ρωτήσω κάτι. Επειδή πάμε σε εκλογές, κάποια στιγμή θα γίνουμε στον επόμενο χρόνο. Σωστά, με απλή αναλογική. Εσείς, κύριε Σαρακιώτη, μια που εσείς είστε και σας βλέπω πρώτα, θα ρωτήσω εσάς πρώτα, δεν έχει σημασία. Τι πολιτικά, πού θα κινηθείτε? Γιατί εντάξει, κανένα κόμμα με απλή αναλογική δεν μπορεί μόνο του να κυβερνήσει τη χώρα. Αν θελήσει να προχωρήσει, πού θα κινηθείτε? Γιατί βλέπω τον κύριο Ξεκαλάκη εδώ πέρα, ο οποίος είναι πολύ σκληρός με την κυβέρνηση, αλλά τα ακούτε κι εσείς από το κίνημα αλλαγής. Πού θα κινηθείτε? Ο στόχος μας, εγώ λέω πως είστε πρώτο κόμμα κάποια στιγμή. Γιατί τώρα δημοσκοπικά δεν είστε ακόμα. Μπορεί, δεν ξέρω τι σημαίνει στην κοινωνία, δημοσκοπικά δεν είστε. Αλλά αν είστε πρώτο κόμμα. Ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Με εικόνες τις πιο πρόσφατες, την περιοδία του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη, όπου πραγματικά ήταν συγκλονιστικές οι εικόνες. Είναι επειδή δεν έχετε δει την περιοδία που θα κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη, γι' αυτό. Θα τη δούμε, κύριε Ξεκαλάκη, και θα τη θαυμάσουμε. Δεν είναι κακό. Ήταν μια συγκινητική εικόνα στα χωριά, στο Ηράκλειο, χωρίς αστυνομία, και την ίδια στιγμή βλέπαμε τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος πήγε σε νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος, στο Θριάσιο και ήταν περισσότερο τον τα μάτια. Τον ρωτήσαμε χθες, ήταν εδώ στο στούντιο. Για να είμαστε εντάξει. Η πραγματική δημοσκόπηση. Τον ρωτήσαμε και είπε ότι δεν είμαι εγώ. Αυτό δεν είπε. Δεν είμαι εγώ που αποφασίζω για τα μέτρα που παίρνει κάθε φορά που πηγαίνει η αστυνομία. Καλά, τώρα άλλο το ρώτησε, κύριε. Αυτή είναι η πραγματική δημοσκόπηση. Ποιο θα συνεργαστείτε? Άρα πρέπει κάποιο να συνεργαστείτε όμως. Δεν φτάνει. Δηλαδή δεν φτάνει, δεν νομίζω ότι φτάνουν σε κανένα κουκιά με απλή αναλογική να κυβερνήσει μόνο του. Ο στόχος είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, και εν συνεχεία μια προοδευτική διακυβέρνηση με σκοπό, αν δεν τα καταφέρουμε μόνοι μας, με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο στόχος. Και με κλαδιά το Βελόπουλο, που είναι η αλλαγή των ΑΝΕΛ. Είναι η νέα αλλαγή των ΑΝΕΛ. Κύριε Ξεκαλάκη, τώρα ενημερώστε τον πρόεδρό σας για τα δάνεια, πόσα χρωστάει, και μετά κάνετε κριτική από εδώ και από εκεί. Περισυνάξει να σταθεί. Μόνο εσείς θα μείνετε με δάνεια τελικά, και η Νέα Δημοκρατία. Οπότε μήπως έχει ενημερωθεί αν είναι 250, 300, 400, πόσα χρωστάτε? Μπορεί να μην κάνω το ίδιο λάθος και να έρθουν να σας πούνε να συνεργαστούν. Ξέρετε τι γίνεται? Θα τους πείτε πηγαίνετε στο Βελόπουλο? Θα σας πω τι γίνεται. Υπάρχουν πεπραγμένα. Το Σεπτέμβριο του 2015. Τώρα το 2023. Μπορεί να τα ξεχάσουν τα δάνεια όταν φτάσει η ώρα. Να πούνε τα δάνεια πάντα στην άκρη. Ναι. Δεν πειράζει. Να σας πω και κάτι άλλο. Εχθές έβλεπα τον κύριο Καστανίδη. Έστειλε μια επιστολή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και είπε: φωνάξτε τη ΡΑΕ να δούμε τι έγινε με τα κέρδη. Λογικό. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει το ίδιο. Δηλαδή σε πολλές θέσεις δεν απέχετε πολύ. Κύριε Καραμέρο, ήταν εξαιρετική η συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και μάλλον την έχουν επιθυμήσει. Όχι, όχι. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ έρχεται, για να ηγηθεί μιας νέας προσπάθειας. Καλά, αν είστε πρώτοι, το ΣΥΡΙΖΑ τον θέλετε για συνεργασία. Αν το πάρουμε αλλιώς. Εμείς θέλουμε να υλοποιηθεί, εφόσον το επιθυμεί και ο λαός, το πρόγραμμά μας για τη σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση, το οποίο αναπτύσσουμε μέρα με τη μέρα. Στη Θεσσαλονίκη για την υγεία, αυτή την Κυριακή στην Κοζάνη για το θέμα της ενέργειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει στις σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις. Πού τον κατατάσσεται? Εμάς πάντως μας απέκλεισαν. Κοιτάξτε να δείτε. Σας είπα και πάλι, πήγα να πω πριν ότι ο Σεπτέμβριος του 2015 δεν είναι μακριά και δεν πρέπει να έχουμε και κοντή μνήμη. Το Σεπτέμβριο του 2015, από την Κυριακή το βράδυ, πριν ακόμα ξεκινήσουν οι διερευνητικές εντολές και συζητηθεί σε προγραμματική βάση αν μπορεί να προκύψει κάποια συνεργασία με το οποιοδήποτε κόμμα, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ από την Κυριακή το βράδυ
Θυμάμαι ακόμα τη φωτογραφία. Πραγματικά πιστεύω όποιος είναι αριστερός πρέπει να ντρέπεται για αυτή τη φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου χέρι-χέρι. Συγκυβέρνηση με τον Άδωνη Γεωργιάδη την ξεχάσατε. Συγκυβερνήσατε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, κύριε Ξεκαλάκη. Υπάρχει ένα νέο Πασόκ. Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Συγκυβερνήσατε. Όλα αυτά λοιπόν πληγώσανε τον προοδευτικό κόσμο, ο οποίος στρέφει ξανά το βλέμμα του στο νέο Πασόκ. Με νέα στελέχη, με ανθρώπους που προέρχονται μέσα από την κοινωνία. Και θα μας πείτε για προοδευτικό. Που προέρχονται μέσα από την κοινωνία. Δεν ήταν κύριο Ξεκαλάκη τότε. Όχι, με προέρχονται μέσα από την κοινωνία. Εμείς θα κρυφτούμε την επόμενη μέρα. Κύριε Μελά, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, και εσείς θα έχετε μια δυσκολία, αλλά εσείς έχετε πει. Η αρχική θέση ήταν εμείς θα δούμε, θα πάμε για τις επόμενες εκλογές. Έχει αλλάξει λίγο αυτό. Προσπαθώ να σκεφτώ με ποιον θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, αν εκείνη κληθεί να απευθυνθεί. Για να κερδίσει το στοίχημα ο Καραμέλος που έχει βάλει. Εγώ το έχω βάλει για ένα χρόνο το στοίχημα. Έχει βάλει στοίχημα. Μην το λέτε. Πάτε με τον κύριο Βελόπουλο, λέει. Μπορεί να συγκυβερνήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Λοιπόν, η συζήτηση στη ζωή, εγώ πάντα χαίρομαι. Πάντως νομίζω ότι με αυτό που βλέπουμε στο δημόσιο διάλογο και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και ΝΑΛ. 8 Μαΐου θα ξέρουμε, κόμματα, μάλλον Πασόκ φαντάζομαι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά, σα διαψεύδουν οι δημοσκοπήσεις. Καμία δυνατότητα συνεργασία. Εγώ πάλι λέω ότι θα βρεθούν δυνατότητες συνεργασία. Έτσι ή αλλιώς σίγουρα. Αλλά θα δούμε. Ποιο έχει δίκιο. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις σας. Κύριε Ξεκαλάκη, κύριε Σαραγιώτη, κύριε Μελά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με τις δικές σας παρεμβάσεις όπως κάνουμε κάθε βράδυ τέτοια ώρα. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στις παρεμβάσεις και να πάμε στους τηλεθεατές μας. Ξεκινάμε από την κυρία Μαγδαληνή που είναι στο Νέο Ψυχικό. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Κύριε Ξενάκη. Και καλησπέρα και στους προσκεκλημένους και στους συνεργάτες σας. Σας ακούμε. Ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση βασικά, την πρώτη. Mm-hmm. Το λειτουργήμα του δημοσιογράφου ποιο είναι? Τι εννοείτε? Ποιο είναι το λειτουργήμα του δημοσιογράφου? Να ενημερώνει τον κόσμο. Να ενημερώνει τον κόσμο. Mm. Μπράβο, αυτό ήθελα και εγώ να μου απαντήσετε. Λοιπόν, εγώ όμως σαν Ελληνίδα πολίτησα δεν ενημερώνομαι από το δημοσιογραφικό κύκλο. Γιατί έχουμε τόσα πράγματα ακούσει από άλλους, από η εφημερίδα Πάρο ή οτιδήποτε, εκτός από την τηλεόραση, από τους δημοσιογράφους. Βγήκε ο κύριος Μπαξεβάνης και είπε τόσο τρομερά πράγματα προχθές. Μα βγήκαμε από τα ρούχα μας. Δεν άκουσα ένα κανάλι να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, το οποίο έβγαλε συνταρακτικά γεγονότα. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερο, το ξέρετε ότι εγώ είμαι μία συνταξιούχος, 450 ευρώ. Ξέρετε πόσο ρεύμα μου ήρθε? Πόσο, κυρία Μαδαληνή? 399. Στο σπίτι σας? Ναι. Λοιπόν, προσέξτε. Τι σας είπανε, κυρία Μαγδαληνή, συγγνώμη. Όταν όλο ένα, το πλήρωνα, δεν χρωστάω ούτε ένα ευρώ στο. Και τι σας είπανε, τι σας είπανε? Και, ορίστε. Πόσο πλήρωνατε λογαριασμό εσείς και σας είστε 3%? Και ξανά εξηγήσει πάλι ένα. Πόσα πλήρωνα παλιότερα? Όχι, πριν ναι. Από αυτό το λογαριασμό. Ναι. Κάθε διμηνία. Ναι. 250 λόγω χειμώνα. Ερώτηση. Και τι σας είπανε τώρα που ήρθε 3%, γιατί αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Το 3%. Λοιπόν, 399. Προσέξτε, θα σας πω με πάσα ειλικρίνεια. 500 ευρώ το ψαλίδισμα που κάνουν. Ναι. Πόσα είναι όλα μαζί? 4.000 θα ήταν. 2.800. Α, όχι, είπε 500. Όχι, 399 και 500. 3.600. Ναι. 3.600 τόσο. Λοιπόν, πέστε μου εσείς και πάω στη ΔΕΗ. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μας τον στείλετε αυτό το λογαριασμό, κυρία Μαγδαληνή? Μπορείτε να μας τον στείλετε, παρακαλώ, να μας τον στείλετε αυτό το λογαριασμό, να τον δούμε. Περιμένετε να δείτε όμως τι έγινε. Πάω στη ΔΕΗ. Μου λένε έχει γίνει λάθος. Γιατί μπαίνουν στα κομπιούτερ και βλέπανε πόσο είχα τον υπόλοιπο καιρό και πέρσι και προμηνών, ξέρω εγώ. Τελικά, επιμέρες με το ΔΕΔΙΕ
Έφαγα τον κόσμο. Βγάλατε άκρη, κυρία Μαγδαληνή. Βγάλατε άκρη στο τέλος. Λοιπόν, έβγαλα άκρη με ποια έννοια? Ότι έχει γίνει λάθος. Προφανώς. Τους έστελα ξανά και ξανά το νούμερο του ρολογιού. Μάλιστα. Ξέρω εγώ πώς τα βρήκανε αυτοί. Και θα έρθουν να ξαναμετρήσουν. Μάλιστα. Και πήγε η καρδιά της θέση σας τουλάχιστον. Κάτι είναι αυτό. Πάντως η αλήθεια αλλά, είναι πως... Ναι. Αλλά. Ναι. Και κλείστε θέλα... παρακαλώ ναι, για να κοιτάξτε, μιλήσετε κανένας άλλος, κύριε Μαγδαληνή. Κάτι λογαριασμός καινούριο. Για να δούμε πόσο θα έρθει. Λοιπόν, θέλω όμως να σας πω. Κυρία Μαγδαληνή, να σας πω κάτι. Επειδή πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι. Αν μιλήσει 5 λεπτά ο καθένας, δεν θα προλάβουμε να βγάλουμε ούτε 3 ανθρώπους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σας. Σας ακούσαμε. Αφού δεν υπάρχει και θέμα του λογαριασμού, γι' αυτό είπα να μας τον στείλετε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να το ψάξουμε ρεπορταζιακά. Προφανώς είναι λάθος. Δεν έκαναν καταμέτρηση, στείλαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και έχετε δίκιο να εκνευρίζεστε. Πάμε στην κυρία Ελένη από το Κερατσίνη. Καλησπέρα σας, κυρία Ελένη, σας ακούμε. Είναι λάθος, δεν έκαναν καταμέτρηση. Αν μπορείτε, χαμηλώστε την τηλεόραση μόνο. Κυρία Ελένη, μας ακούτε? Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα. Την έχετε χαμηλώσει. Ναι. Ωραία, σας ακούμε, παρακαλώ. Ελένη από εγώ δεν σας ακούω καθόλου. Πέστε μας, κυρία Ελένη. Σας ακούμε, ναι, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα, γιατί πιθανόν να μην ζούμε εδώ στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν με ακούτε? Σας ακούμε πολύ καλά. Εγώ δεν ακούω καθόλου. Μα δεν χρειάζεται. Δεν μιλάτε, αλλά δεν ακούω εμένα. Λοιπόν, κυρία Ελένη, Ελένη, να είστε καλά. Καλό βράδυ, κυρία Ελένη, συγγνώμη. Να μιλήσετε στο τηλεφωνικό κέντρο να σας πούνε πώς πρέπει για να γίνει συνεννόηση, γιατί δεν θα συνεννοηθούμε ποτέ έτσι. Θα ξαναδοκιμάσουμε. Πάμε στον κύριο Νίκο από το Λαύριο. Καλησπέρα, κύριε Νίκο, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε, κύριε Νίκο, να δούμε, θα βγάλουμε... εγώ θέλω να αναφερθώ, έχω ξαναφερθεί πριν από ένα μήνα. Σας είχα αναφέρει, μάλλον, αν θυμόσαστε, για το πόσο γρήγορα ταχύτητα κρυβαίνουν όλα τα προϊόντα. Αλήθεια. Ιδιαίτερα για το λάδι. Μάλιστα, χαρακτήρισα, όχι μόνο το λάδι, χαρακτήρισα αυτούς που κρυβαίνουν το λάδι, τους χαρακτήρισα σαν μαυραγωρίτες. Δεν ήταν μάλλον ήπιο το, η αυτό τη μαυραγωρίτε. Έρχεται τώρα το κράτος μέσω της κυβέρνησης και θέλει να εφαρμόσει ένα νόμο που εμπάσχεται στα υπερκέρδη όλων αυτών των εργολάβων, ιδιαίτερα του ρεύματος, τα υπερκέρδη θα τα φορολογήσει. Έρχομαι λοιπόν και ρωτάω, ένας μήνας τώρα, το λάδι βλέπω ότι ανεβαίνει. Αυτοί λοιπόν, να τους χαρακτηρίζω πλέον με μαυραγωρίτες, γιατί αυτοί στην ουσία πέφτουν σε ένα ποινικό αδίκημα που χαρακτηρίζεται κλοπή. Αν εγώ μπω σε ένα φούρνο και κλέψω ένα καρβέλι ψωμί, δεν θα έχω κάνει ένα ποινικό αδίκημα και θα τιμωρηθώ? Γιατί αυτή δεν επεμβαίνει η δικαιοσύνη να τη τιμωρήσει και γιατί είμαστε τόσο ταλαιπωρούμεθα μέσα από αυτή την κατάσταση, έστω μέσα από τους πολέμους, ιστορίες κλπ. Συνεχίζονται αυτοί να λειτουργούν εις βάρος του πορτοφολιού του ταλέπουρου κόσμου. Μάλιστα. Και ένα δεύτερο θέμα ήθελα να πω. Στις λαϊκές, εγώ που ψωνίζω εδώ στο Λαύριο, διαπιστώνω ότι οι τιμές και των παραγωγών αλλά και των εμπόρων είναι σχεδόν ίδιες, δεν διαφέρουν. Πώς είναι δυνατό, δεν υπάρχει έλεγχος να βλέπουμε τις πατάτες, είτε είναι εγχώριες, είτε είναι Κύπρου, είτε Αιγύπτου, να έχουν την ίδια τιμή? Και οι μελιτζάνες, επαρτώσει τα μπρόκολα, που είναι και αυτά εισαγόμενα, ορισμένα μπρόκολα είναι εισαγόμενα στην Ιταλία. Μάλιστα. Να πουλούνται στον πάγκο των παραγωγών. Μάλιστα, κύριε και Νίκο. Και να έχουν την ίδια τιμή. Κύριε Νίκο, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στην Αγία Παρασκευή, στην κυρία Έλενα. Γεια σας, κυρία Έλενα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Παρακαλώ, θέλω να σας ρωτήσω αν δικαιούμαι και εγώ τα 200 ευρώ, παίρνω μια σύνταξη χειρίας 650 ευρώ. Δικαιούμαι τα 200 ευρώ? Όχι, είναι 600 το πλαφόν. Το όριο, κυρία Έλενα, είναι 600 ευρώ. Δεν ακούγεσαι καλά. Τα όρια είναι 600 ευρώ. Το όριο που έχει βάλει η κυβέρνηση είναι για 600 ευρώ. Όσοι είναι πάνω από 600 ευρώ δεν μπορούν να πάνε το. Δεν είστε μέσα στα 600 ευρώ, είστε πάνω από 600 ευρώ. Δυστυχώς είστε εκτός του ορίου για το οποίο θα δοθούν τα 200 ευρώ και μάλλον δεν τα πήρατε και το Δεκέμβριο. Όσοι δεν πήραν το Δεκέμβριο δεν θα πάρουν και τώρα με βάση τα εισοδηματικά. Αυτή είναι δυστυχώς η απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σας. Πάμε στον κύριο Τάκο, στον Άγιο Δημήτριο. Καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα σας. Να είστε καλά. Ήθελα να σας πω ότι χθες με πήρε τηλέφωνο μια κοπέλα και μου λέει ότι είμαι συνεργάτης της ΔΕΗ.
και να μου πείτε για το λογαριασμό. Τι κάνετε. Ο λογαριασμό ο δικό μου είναι γύρω στα 300 ευρώ, το οποίο έχουν περάσει 5 ημέρες δηλαδή που έχει λήξει. Το οποίο δεν χρωστάω τίποτα και αυτό πληρώνω πάντα. Και μου λέει το αφημί σα. Τι λέω, τι συνεργά τη συζητείτε, δε, και τι αφημί θες, θα σου πω. Και αυτό θα μου λέω διευκρινήσει να το εξετάσω. Και μου λέει, έχετε λέει το ΑΚ, λέει αριθμό 30. Τώρα, άμα ξέρετε εσείς, ξέρω κι εγώ. Ναι. Και ο κλείνω, παίρνω τηλέφωνο μετά στο 694-39-34. Αφήστε τα νούμερα στον αέρα, μην λέτε νούμερα στον αέρα. Κύριε Νάκο, μην λέτε αριθμού στον αέρα τηλεφωνικού, παρακαλώ, που δεν είναι δημόσιο. Και δεν υπάρχει αυτό το τηλέφωνο. Ναι, γιατί είναι δικηγορικά γραφεία αυτή. Είναι πρακτικέ εταιρείε. Ωραία, δεν έπρεπε να πει δικηγορικό γραφείο. Έπρεπε, έπρεπε. Έπρεπε να πει. Δεν υπάρχει το τηλέφωνο. Ναι, έπρεπε να πει. Μα υπάρχει, μου είπανε, αυτό το τηλέφωνο, άμα πάρετε τώρα εσείς, στη ΔΕΗ είστε. Στη ΔΕΗ είστε. Στη ΔΕΗ είστε. Βεβαίω. Και πήραν 5 μέρες να τη λήξει του λογαριασμού. Φαίνεται ότι εγώ δεν πληρώνω ποτέ λογαριασμό στην ώρα μου. Αυτό ακριβώς. Ναι, δεν έχει τύχει να τηλεφωνήσω. Και 300 ευρώ και για 5 μέρες. Μου κάνει εντύπωση. Αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Κύριε Τάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 1000 δίκαια έχετε. 5 μέρες μετά από πρώτο λυγμένο λογαριασμό. Δεν το ξέρω. Το τηλέφωνο μου έχει τύχει μια μέρα μετά. Ναι. Ναι, σε ιδιωτικό σε τηλέφωνο μου έχει τύχει και εμένα. Ναι, αλλά ναι. Στη ΔΕΗ δεν μου έχει τύχει ως τώρα. Να μην ναι. Λοιπόν, πάμε στην κυρία, στη εταιρεία τηλεφωνίας και εμένα. Πάμε στην κυρία Ιωαννίδου. Καλησπέρα, κυρία Ιωαννίδου. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη. Γεια σας, γεια σας. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά. Εδώ, τρία ζευγάρια αυτιά εδώ. Πες τη Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής. Κι εγώ μου έχει έρθει η ΔΕΗ. Κάθε μήνα πληρώνω 400 ευρώ το μήνα ΔΕΗ. Και παίρνω ένα μισθό 630 ευρώ. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως θέλω να πω και κάποια άλλα πράγματα που με ενοχλούν, γιατί ακούω κάθε βράδυ σας παρακολουθώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Βλέπω ότι φέρνετε της Νέας Δημοκρατίας κάποιους βουλευτές που μάλλον εθεροτυφλούν και δεν βλέπουν τον κόσμο τι τραβάει και τι περνάει ο κόσμος. Λοιπόν, υπάρχει κόσμος, επειδή εγώ ασχολούμαι με γυναικείο επάγγελμα, υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή που πεινάει, που δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα γιατί παίρνουν 600-700 ευρώ. Αυτά δεν τα βλέπουνε. Πού είναι ο κύριος Μητσοτάκης που βγήκε και είπε ότι όλοι οι άνεργοι όταν βρουν δουλειά θα πάρουνε, θα τους δώσει 300 ευρώ. Εγώ βρήκα δουλειά μετά από 7 μήνες. Πού είναι, μου έδωσε τίποτα? Όχι. Ο σύζυγός μου είναι από το 15 άνεργος. Αυτό και δεν μπορεί να πάρει, δεν έχει πάρει ούτε 100 ευρώ. Ναι, τι θες να πεις? Έλεγα αυτό που είναι τα νοικοκυριά που θα βοηθήσει. Το ποσό αυτό. Ποια νοικοκυριά θα βοηθήσει? Ήταν για αυτούς που δουλεύαν για αυτό. Δεν έχει δώσει τίποτα σε κανένα νοικοκυριό, κύριε Ξενάκη. Λυπάμαι γιατί εθεροτυφλούν όλοι. Μάλιστα. Ο κύριος Μελάς μάλλον δεν βλέπει. Και πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουν ξυπνήσει και κανένας δεν θα τους ξαναψηφίσει. Εγώ τους ψήφισα, αλλά τώρα δεν πρόκειται να τον ξαναψηφίσω τον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα. Θα ψηφίσω Τσίπρα. Ήτανε ο καλύτερος. Κυρία Αυτό Ιωνίδη, ήθελα να πω. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, να έχετε υγεία. Απλώς να πούμε το πρώτο ένσημο, το θυμήθηκα και εγώ, αφορούσε αυτούς που πιάνουν πρώτη φορά δουλειά. Τα 300 ευρώ, όχι αυτούς οι οποίοι ξαναπιάνουν δουλειά. Να το πούμε αυτό. Σε δύσκολο Δήμο Τσίπρας πήρε ψήφο. Γλυφάδα. Ναι. Πρόσχε. Ναι. Και μετακινήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία λέει, έτσι. Ναι. Το κρατάμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο επιστρέφει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρουμε. Πάμε. Δεν ξέρουμε τώρα. Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Να πω κάτι για τους βουλευτές μόνο να πω. Αυτό ήθελα να πω. Ότι έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ευτυχώς, και οι βουλευτές, όλοι όσοι είναι εδώ πέρα, και εμείς βέβαια, αλλά οι βουλευτές ψηφίζονται κιόλας, κρίνονται. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παπαδημητρίου από την Κηφισιά. Γεια σας, κύριε Παπαδημητρίου. Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θα πληθαίνουμε. Καλησπέρα και στους συνεργάτες σας. Να είστε καλά. Ένα παράπονο έχω. Πάει 1,5 χρόνο τώρα με την ΑΕΔΕ που δεν δίνει τα νίκια του COVID. Όλο επεξεργασία. Τους παίρνουμε και όλο επεξεργασία. Εν αντιθέσει μας στέλνουν ραβασάκια με φοβερές προσαυξήσεις αυτά που οφείλουμε στην ΑΕΔΕ. Σας χρωστάνε χρήματα από αυτά που δίνανε για τα ενίκια των επαγγελματιών, των επιχειρήσεων. Ναι, ναι. Για ποιο λόγο σας χρωστάνε? Έχετε κάποια εκκρεμότητα, γιατί πρέπει να έχουν πληρωθεί τίποτα, αυτά. Τίποτα. Όχι, τίποτε απολύτως. Είναι έχουμε από αρχής καιρό να ακούσουμε εξαρχής τηλεφώνημα γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι. Από αρχής εξ αρχής όλο επεξεργασία γίνεται. Μάλιστα. Όλο επεξεργασία
και τίποτε άλλο. Τι να σας πω, κύριε Παπαδημητρίου. Χίλια δίκαια έχει, ήταν έτσι. Εν αντιθέσει, τα δικά τους στέλνονται όλα με προσαυξήσεις. Αυτό πάντα έτσι. Πάντα έτσι. Όταν σου χρωστάει, όταν σου χρωστάει το κράτος, δεν δίνει τίποτα. Όταν χρωστάς εσύ. Η πολιτική αυτή μας κατέστρεψε εμάς όμως. Μας χρεοκόπησε. Αλήθεια είναι. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδημητρίου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στον κύριο Κριτικό. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ από Θήβα. Θα ήθελα πραγματικά να ρωτήσετε τους καλεσμένους σας. Μ' ακούτε? Ναι, είναι πολύ καλά. Λοιπόν, όταν θα ξανάρθουνε, αύριο, πώς έχει γίνει το σύστημα παιδείας που δεν υπάρχει πλέον ένας βιομηχανικός εργάτης. Δεν υπάρχει ένας οικοδόμος. Δεν υπάρχει ένας μηχανικός αυτοκινήτων. Πώς φτάσανε αυτή την Ελλάδα που το μόνο που έφτιαχνε ήταν καλαμάκια και αυτό το εργοστάσιο το κλείσανε εδώ γιατί απαγορευτήκανε τα καλαμάκια. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Πού έχει φτάσει το τεφτιλίκι του Έλληνα εργαζόμενου? Δεν υπάρχει τεχνίτης, δεν υπάρχει οικοδόμος, δεν υπάρχει τίποτα. Και η δεύτερη ερώτηση, από τι αποτελείται η Βουλή? Θα σας το πω εγώ, από γιατρούς, δικηγόρους, δημοσιογράφους και ό,τι θέλει, ηθοποιούς, αθλητές. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Ναι. Όχι, όχι, η αλήθεια είναι πως αυτά τα επαγγέλματα κυριαρχούν στη Βουλή, δεν έχετε άδικο, δίκιο έχετε. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά είναι μειοψηφία σε σχέση με τον πληθυσμό. Ναι, ναι, ρωτώ εγώ. Και το πρώτο ερώτημα που βάλατε είναι σωστό, έχετε δίκιο. Ένας βιομηχανικός εργάτης υπάρχει στη Βουλή. Ναι. Ένας οικοδόμος υπάρχει στη Βουλή. Και προς Θεού, είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Σταθά, νομίζω, που ήταν εργάτης. Είναι δήμαρχος Δελφών τώρα. Ρωτώ, ένας τεχνίτης. Ένας μηχανικός αυτοκινήτων υπάρχει στη Βουλή. Και η κριτική, το πρόβλημα δεν υπάρχει στη Βουλή. Δεν υπάρχει γενικά να δουλέψει κάποιος αυτά τα επαγγέλματα. Και εδώ είναι και δικές μας ευθύνες. Όλα τα παιδιά μας θέλουμε να τα κάνουμε είτε δημόσιους υπαλλήλους, είτε γιατρούς, είτε δικηγόρους, είτε κάτι άλλο. Και πώς αναδεικνύεται και η κριτική κάποιος για να γίνει γνωστός να γίνει βουλευτής? Το κουκουέ έβαζε κάπου. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Είναι από τις παρεμβάσεις που εγώ νομίζω ότι πρέπει να τις κρατάμε. Γιατί μπορούμε. Απλώς δεν μας επιτρέπει επικαιρότητα να κάνουμε αυτή τη δημόσια συζήτηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα όμως η κουβέντα αυτή. Και ειδικά με βουλευτές. Βεβαίως όλοι αυτοί ψηφίζονται έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν είχε να επιλέξει ο κόσμος ανάμεσα και σε εκείνους που πριν από λίγο είπατε. Λοιπόν, πάμε και στην κυρία Χρυσανθοπούλου από το Παγκράτη. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Είμαι φαν του Blue Sky από εποχή Στράκη Παυλόπουλου. Να είστε καλά. Και εξής, και δεν χάνω καμία από τις εκπομπές σας. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια, κάνετε πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Όμως απόψε είμαστε εδώ κάποιοι φίλοι, εκνευριστήκαμε πάρα πολύ με τους καλεσμένους σας. Διότι δεν σέβονται το συνομιλητή. Και κατά αυτήν την έννοια, πόσο θα σεβαστούν εμένα που δεν με ξέρουν. Ναι. Γι' αυτό θα ήθελα να είστε πιο, πώς να το πω, πιο αυστηρό στην τήρηση των κανόνων του διαλόγου. Και αυτό. Το κρατάω, κύριε Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλώς οι συζητήσεις, όταν είναι και λίγο ζωηρές, έχουν και λίγο και ενδιαφέρον. Γίνεται και μια τηλεμαχία, δεν είναι κακό. Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν σέβονται ένας τον άλλο. Δεν μπορεί να γίνει πάντα αυτό. Προσπαθούμε όμως εδώ πέρα. Έχουμε αρκετή τηλεοπτική εμπειρία, αλλά δεν το καταφέρουμε πάντα. Είναι αλήθεια. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Και πάμε και στον κύριο Γιάννη από τη Νέα Ιωνία. Ναι, καλησπέρα σας. Κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Έτσι, για να καλησπέρα, κύριε Ξενάκη, και συμπαρέα σας. Να είστε καλά, είστε και γείτονες. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με αυτά τα υπερκέρδη που λένε. Πέστε μας. Γιατί με εμπορός και καταλαβαίνω πέντε πράγματα. Mm-hmm. Για πείτε μας, σας παρακαλώ. Ένα 400 λέει ο Τσίπρας, εγώ σας λέω 2 δις. Ναι. Με το 10% που του είπε να φορολογήσει όπως ο Ντράγκη στην Ιταλία, το ελληνικό δημόσιο θα έπαιρνε 200 εκατομμύρια. 90. Και εγώ τώρα έρχομαι 90. Στην άλλη μεριά και σας λέω δεν είναι ένα 400 και είναι 800. Με το 90% που λέει ο Μητσοτάκης είναι 720. Δεν έχει υπομονή να περιμένει. Καλά. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Και δεύτερον, αν ο κύριος στο Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι και νέος, έχει τέτοιους ανθρώπους να τον εκπροσωπήνουν εριστικούς όπως ο κύριος Παδάκης, δεν ξέρω πώς λεγόταν που τον είχατε εκεί δίπλα. Πολύ φοβάμαι ότι τα ποσοστά της συγχωρεμένης της φόβης θα φαίνονται σαν ουρανοξύστες. Σας, κύριε Γιάννη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλό βράδυ και με εσάς θα κλείσουμε κιόλας, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όλους εσάς που είστε μαζί μας απόψε το βράδυ εδώ στις παρεμβάσεις. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 παρα 10. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας.